πραγματικά δεν ήταν εύκολο να μπορέσεις χωρίς τίποτε να χτίσεις δουλειά. Δόξα σου Θεός, όλα καλά, αλλά με πολλή επιμονή και με σεβασμό στον κόσμο. Έτσι εκτίστηκε η εταιρεία Ζορπάς. Ο Κώστας Ζορπάς είναι εκτελεστικός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αλφα Ζορπάς και E Limited από την 1η Φεβρουαρίου του 1989. Τα λεφτά αλλάξα σε πιστεύκεις? Το 88 είναι κράουν 30 λίγες να νοικιάσω διαμέρισμα όταν έρθει τα Λευκοσία. Όταν ξεκίνησε δουλειά, λέω Παναγία μου, να πάω νοικιάσω ήταν 30 λίγες τα διαμέρισμα. Μιλούμε για πολλά λεφτά τότε. Έθα νοικιάσω. Ένα χαλάκι της θάλασσας 65 γρόσια που το περίπτερο διπλό και μίλησαμε γυναίκα μου στο πατάρι. Και ένα πάπλωμα δανεικό μου, κυρία Αντίνα. Εδώ Λευκοσία ώρα 11 νύχτα από κλειοφόρνο και η ώρα 1.30 το πρωί ξύπνω για να ξεκινήσω μόνο πάλι. Εν και αντέχει πολλοί κόσμος να ζημάται 1.30 ώρες, αλλά σφίγγει στα δόντια και εγώ να πετύχω. Η φούρνη Ζορπάς, γενικά η εταιρεία, αξίζει 1 δισεκατομμύριο περίπου. Μεγαλύτερη επιτυχία του ανθρώπου, η πετυχημένη, να πάει να παίζεις, να γυρίσεις και να νιώθεις τον ύπνο του δικαίου, δηλαδή να νιώθεις καλά μαζί σου. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πόσους φούρνους έχουν. Περίπου. Με καμιά να έχω τον ταρκάν. Και είπες με την πρώτη φορά περίπου 3.500 προσωπικό. Ξεπεράσαμε το αρκετά για στην Κύπρο, αλλά έχει καμιά 300 στην Αμερική. Έχουμε 4 καταστήματα στην Αμερική και χτίζουμε ακόμα 2 τώρα. Πώς εσείς ενιακή επιχείρηση, αν είναι καλό το πράγμα, επειδή πολλές φορές τσακώνονται, εσείς και έναν ρητό που λέει κοϊνιακή. Έχει ένα μυστικό του η δουλειά. Καλημέρα κύριε Φίδια. Καλημέρα. Ποιος είσαστε? Έστειλε μου και ο τρεις φίλοι μου ψες ότι έφκαλες μια διαφήμιση ότι σήμερα είναι οκιά συνέντευξη. Μάλιστα. Έκαμε ένα λάθος όμως στην παρουσίαση. Τι έκαμε? Εγώ που έχω τους φούρνους μόνο. Είμαστε 4 που έχουν τους φούρνους. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να είναι πιο σωστή. Να το διορθώσουμε εδώ. Απλά είμαι ένας από τους 4. Μάλιστα. Το λοιπόν. Χτες για τούτο το βίντεο που λαλείς έπιαν ως τώρα 50.000 views. Και γράψα σου παραπάνω από 300 ερωτήσεις για σήμερα. Έτσι να απαντήσω 300 ερωτήσεις. Όχι, θα απαντήσω 300 ερωτήσεις, αλλά έχουμε ώρα όμως μπροστά μας. Έχουμε. Μια ώρα έχουμε. Πέμω να δούμε, ποιος είσαι? Είμαι ο Κώστας ο Ζορπάς από την Αθιέν. Επάγγελμα ψωμάς από τον καιρό που θυμώ τον εαυτό μου σήμερα. Τούτος είμαι. Που μητσείς. Που 10 χρονών μες στο φούρνο. Έως σήμερα. Που είμαι 59. Του παπά σου ο φούρνος? Του παπά μου. Ξεκίνησε ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου παλιά ήταν πολυτεχνίτης. Έκαμνε. Ο πατέρας μου ξεκίνησε επιπλοποιός. Στην ακρίβεια ελαλούσαν τους πελεκάνους. Στα παλιά χρόνια. Κάμνοντας τον πελεκάνο, δημιούργησε, παλιά ήταν το πολλά διαδεδομένο το bartering. Δηλαδή, κάμε μου το σπίτι της κόρης μου, χτίζαν όλοι τις κόρες του σπίτια. Κάμε μου το σπίτι της κόρης μου και θα σου δώσω 2 αγελάδες και 100 λίρες. Μάλιστα. Σιγά σιγά, που δουν τη δουλειά που έκαμε, έγινε αγελαδοτρόφος. Είχε πάρα πολλές αγελάδες. Το 72 πήγε χτίσε μια φάρμα στο Πυρόι. Μεγάλη φάρμα που τις αγελάδες που έπιανε που το bartering που έκανε με το πελεκανιό του. Το 74 ήρθαν οι Τούρκοι, έπιανε του τη φάρμα, ήταν μαζί μου με τα αδέλφια του πατέρας μου. Έπιανε του τη φάρμα και μείναμε επί ξύλου κρεμάμενοι. Δουλειές στα πελεκανικά δεν είχε. Χτίζε κανένας το 74-75. Το μόνο που έκαμε είναι το μάζευκε το γάλα που είναι Αθιένου και έπαιρνε το στο... Εσύ πόσο χρόνο ήσουν το? 59. Εσύ πόσο χρόνο ήσουν? Εγώ ήμουν 9 χρονό. Στην 74. Με το 65 γεννή. Έπιανε το γάλα που είναι Αθιένου και έπαιρνε το στον Παντελάκι, στον Κουρούσι στην Κοφίνου, στο Χαρλαμπίδι, στο Κρίστη στη Λέμεσό. Έκαμε διανομή του γάλα που είναι Αθιένου, έξω που είναι Αθιένου. Το 75, μέσα το 75,
Όπως έπαιρναν το γάλα στην Κοφίνου που έφυγε ο Κουρούσης που την Κοφίνου που έπιαναν οι Τούρκοι, έπιανε στην Κοφίνου και έκαμε γαλακτοκομείο. Και έπαιρναν το γάλα που είναι Αθιένου στην Κοφίνου. Σε κάποια φάση λέει του άνοιξε περίπτερον. Ο Κουρούσης μπροστά με στον κύριο δρόμο που πιέναν οι Λευκοσιάδες, περνούσαν πάντα από την Κοφίνου για να πάσει Λεμεσό. Δηλαδή θα φέρνω, να σου φέρνω λίγα ψωμιά που είναι Αθιένου να πουλάς αφού έρχομαι που έρχομαι και φέρνω το γάλα να βγάλω και θα έστουν το πετρέλαιο μου. Και έτσι και έγινε. Επίεσαι σε έναν Αθιενίδη, ο πατέρας μου, αρτοποιό και λέει του ο Κώστας ο Άσπορ. Και είπε του, έλα σου πω, θέλω να μου διάσεις ψωμιά να παίρνω να πουλώ. Λέει του, βεβαίως να σου πω. Εδώ και το ψωμιά και είπε του τη μαγική λέξη αν τα ψωμιά γίνουν 100 και πάνω την ημέρα, ενάρτης να μου δείξεις να κάνω φούρνο του Κωστάκη του Άσπρου. Ο Κωστάκης του Άσπρου είπε του, οκ, μακάρι να γίνουν 100 και κάνω φούρνο και αυτό σου δείξω. Στους 2 μήνες τα ψωμιά γίνανε 150-200 που έπιαναν οι Λευκοσιάδες που φεύκαν που η Λευκοσία να πάει Λεμεσό και αντιστρόφως. Μάζευκε πάρα πολύ δουλειά. Επειδή είπε του Κωστάκη, ξέρεις, εγώ να κάνω φούρνο τώρα. Δηλαδή. Όπως υποσχεθήκες, ό,τι να μου δείξεις. Θα του κάνω τον και να έρθω σου δείξω. Τον Οκτώβριο του 1975, ο πατέρας μου άνοιξε το φούρνο μέσα στην αυλή μας. Μέσα στην αυλή που μεγαλώσαμε. Και ξεκίνησε η δουλειά του φούρνου του 1975, τον Οκτώβριο του 1975. Τι εννοείς μέσα στην αυλή? Το σπίτι μας είχε αυλή. Και όταν χτίσε το πλισταρκό που είχε η μάνα μου κάτω, έριξε το και χτίσε φούρνο από μας. Κανονικά με ταμείο μπαίνουν μέσα από τα Μόνο παραγωγή. Το αθιενίδικο ψωμί. Έχτισε το φούρνο ο παππούς μου, ο Κώστας ο Ζορπάς, και ο Κωστάκης ο Άσπρου ήρθε και έδειξε μας πώς θα το βγάλω ψωμιά. Και ξεκίνησε η εταιρεία Ζορπάς το 1975 που δουν την ιστορία που έγινε ο πατέρας. Εξεκίνησε στην αρχή μαζί με τα αδέλφια του. Ήταν μαζί με τα αδέλφια του που ήταν μαζί στι αγελάδες αφού είχε κάνει δουλειά. Πόσα αδέλφια είσαι? Πατέρας μου είναι 9 αδέλφια. οι 2 ήταν μαζί του όμως. Ο Ζανέτο και ο Κόκος. Ήταν οι 3 τους. Σε κάποια φάση οι θείοι μου πήγαν και ανοίξαν τις δικές τους και έμεινε μόνο στο πατέρας μου. Και βοηθούσαν εμείς. Κοινων καιρών δεν ήταν πετυχημένη επιχείρηση, ο ξέραν πολλά πετυχημένη επιχείρηση, για να θυμάσαι. Εντάξει, δούλευκε πάρα πολλά. Εγώ θυμούμαι, ας πούμε, τον εαυτό μου, δεν έκανα τίποτα σχόλα από το σχολείο και ήμουν μέσα στο φούρνο, ως που μια και ό, το πρωί, εγκυμόμουν, ξυπνούσα σχολείο. Να πω που σου άρεσκε και παίρνας τόσες ώρες μέσα. Κοίταξε. Στα παλιά χρόνια ήταν αναγκαστικό, είχε δουλειά πριν να δουλέψει. Δεν είχε να παίξω ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Εγώ θυμούμαι πια να παίξω ποδόσφαιρο στο θέλω, και ο πατέρα μου στο γήπεδο πια με αποφτύνει, και λέει μου τα ψωμιά τρέξα σύν, και σου είσαι κάθεσαι, μα νούμε τα ζωή, μα πάνε να φάει. Και πια με και πήρε μες στο φούρνο, ήταν η τελευταία μου φορά που πια προπόνηση, α πούμε. Ήμουν 14 χρονών, έντυχε έτσι πράγματα που έχουν σήμερα να πάρουν, να κάνουν ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο. Έτσι έτσι πράγματα. Είχε δουλειά, έπρεπε να ζήσουν οι οικογένειες. Το λοιπόν. Άρα χρησιμοποιείς σας κάπως ως υπαλλήλους ο Τζίρις για να προχωράει η δουλειά. Έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε. Όπως εγώ και τα αδέρφια. Όλοι ήσασταν μέσα. Και ο Τάσος και ο Δημήτρης, ναι. Όλοι ήταν μέσα στη... Ήσασταν 4 αδέρφια, τρία και μια κορούα. 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Αλλά όλοι επεράσαν από το φούρνο ώρες άγριες για να μπορέσουμε. Είσαι ο πιο μεγάλος είμαι εσύ. Είμαι ο μεγάλος εγώ, ναι. Η άλλη, ο Τάσος, πόση διαφορά έχεις από τον δεύτερο? Έχω 3 χρόνια από τον δεύτερο και 7 από τον τρίτο. Και 13 από την κορού. Ευαθία. Μάλιστα. Το λοιπόν, τούτη είναι το ξεκίνημα της εταιρείας Ζορπάς όσον αφορά, θα πω ότι εστερούμαστε πράγματα στη ζωή, αλλά ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολα πράγματα. Εντάξει, όλα καλά. Και ήρθαμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω πόσους φούρνους έχουμε. Περίπου. Με καμιά 80 αρκά. Περίπου. Περίπου 80 φούρνους. Και είπες μου την πρώτη φορά περίπου 3.500
προσωπικό. Ξεπεράσαμε το αρκετά για στην Κύπρο. Νομίζω πάνω από καμιά 3.500 πες. Αλλά έχει καμιά 300 στην Αμερική. 250-300 στην Αμερική. Έχουμε 4 καταστήματα στην Αμερική και χτίζουμε ακόμα 2 τώρα. Που είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Στην Αμερική, μιλάω. Στην Αμερική, ναι, στην Νέα Υόρκη. Οκ. Πάμε. Γιατί νομίζεις, πού οφείλεται τούτη ουλή επιτυχία? Επειδή χτες που έβαλα το τουντοδόν και πιάνε τόσες χιλιάδες views, ήταν το 99% ήταν πολλά καλά σχόλια. Πού οφείλεται στο ότι ουλή αγαπούν το Ζορπάν και εμπετυχημένοι? Είμαστε ένας που είναι σου λούσους 50.000 που γράψας. Τι διαφέρω εγώ από τον κόσμο που γράψες? Επειδή έχω μια επιχείρηση, επειδή έχω τους φούρνους. Δεν βρίσκω ειλικρινά διαφορά. Όλος ο κόσμος αξίζει το σεβασμό του και αξίζει το τι κάνει στη ζωή του. Το να μου γράψει κακά σχόλια, ας γράψει. Η ουσία είναι να μπώνει. Εγώ πώς νιώθω? Είμαι εντάξει με η συνείδησή μου? Είμαι ok με τον κόσμο, με τους πελάτες μου, σέβομαι τους? Είμαι και αμέτρα που πρέπει, προσπαθώ για λόγους, τούτον έχει σημασία. Να κάνεις και όπου κάνεις να το αγαπάς, ό,τι και να είναι που κάνεις. Όπως εσύ, έχει ένα μήνα που με πέλανες για να κάνω μια συνέντευξη, έτσι. Εγώ κάνω τη συνέντευξη γιατί είσαι τόσο επίμονος και θέλεις να κάνεις μια συνέντευξη. Μπορεί να μεταφέρουμε πράγματα στους νέους, να δουν κάποια πράγματα. Αν έχω κάτι που έγκαμουν και θέλουν και μπορούν να το κάνουν, με τα χίλια να το κάνουν οποιοδήποτε, είναι πολύ σημαντικό να δεις γνώση και εμπειρία στον κόσμο. Εγώ κάνω το αφιλοκερδός με όλη μου την αγάπη προς τους νέους ανθρώπους. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να προσπαθούν για οτιδήποτε να κάνουν. Το οτιδήποτε θα γίνει θέλει προσπάθεια. Ένα πέτυχε την πρώτη, να πετύχει δεύτερη, να πετύχει δεύτερη, να πετύχει τρίτη. Θέλει προσπάθεια. Ποτέ δεν τα βάλουμε κάτω. Είναι πολύ σημαντικό να μην τα βάλουν κάτω. Η προσπάθεια πρέπει να γίνει. Και πρέπει να το προσπαθούν. Για οτιδήποτε να κάνουν. Ό,τι εντζήνω μπορεί να γίνει. Είναι όπως κάποιος διάσου μια μάτσα κλειδιά. 10 κλειδιά. Και άλλοι σου πάνε να ανοίξει την πόρτα. Μπορεί το πρώτο κλειδί να μην κάνει. Να μην κάνει το δεύτερο. Μπράβο, το δέκατο μπορεί να κάνει. Αλλά είναι να πάει στο δέκατο να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Είναι σημαντικό. Και να πέσει χαμέ να ξανασηκωθεί. Είναι σημαντικό. Τούτα τα πράγματα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Όχι με την πρώτη δυσκολία. Το χειρότερο είναι ότι οι νέοι μας σήμερα με την πρώτη δυσκολία σταματούν. Ή τη δεύτερη δυσκολία σταματούν. Και η εύκολο πράγμα είναι πάση σε άλλα πράγματα που πραγματικά εγώ τα συχαίνομαι. Όπως ναρκωτικά. Πράγματα που επηρεάζουν και τον οργανισμό του και τον νου του και την κρίση του και όλα πλέον. Είναι σωστά πράγματα. Το πιο σωστό είναι να επιμένω σε κάτι και να είμαι καθαρός. Να είμαι καθαρός ο νους μου. Να μπορώ να σκεφτώ. Αν δεν μπορώ να σκεφτώ, πάω, κοιμούμαι, ξεκουράζομαι, χαλαρώνω μια μέρα, δυο μέρες, πέντε, δέκα μέρες, ένα μήνα. Αλλά πρέπει να ξανακάνω την προσπάθεια. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να βάλει ποτέ κάτω. Σίγουρα δυσκολίες είναι να βρει. Λέω, ούτε εγώ τα είδα εύκολα, ούτε με πολλά δύσκολα που περάσαμε. Και όχι μόνο εγώ, και η οικογένεια μου πέρασε πολλά δύσκολα για να έρθουμε σήμερα. Μπορεί να μου περιγράψει λίγο και τρία γεγονότα που έτυχε σε έναν τσαπότυχε το κλειδί, να είναι στην κλειδαριά. Ως που να βρω το κλειδί, μπορεί να χρησιμοποιήσω και 50 κλειδιά. Όχι, εντάξει, εξήγησαν του φούρνου, εξήγησαν το 88, δάμε. Το 88 είναι κράτο 30 λίρε να νοικιάσω διαμέρισμα όταν έρθει τα Λευκοσία. Γιατί έπια 26.000 λίρε που λέγει η τράπεζα Πόντο Finance και αγοράσαμε τα φούρνου και τα πράγματα. Το φούρνο για μου πατέρα του Μιλαθιέρ που ξεκινήσα. Έπια μηχανήματα και πράγματα και δεν κρατούσα παραπάνω λεφτά γιατί αγοράσα πρώτε ύλε. Αλλά έβρε και πράγματα να ζυμώνουν. Όταν ξεκίνησε δουλειά, λέω Παναγία μου, να πάω να νοικιάσω, ήταν 30 λίρε τα διαμέρισματα. Να πάω να νοικιάσω και χρονιών το συμβόλαιο. Μιλούμε για πολλά λεφτά τότε. Δεν θα νοικιάσω. Θα μείνω να δω να που γίνεται ένα χαλάκι τη θάλασσα 65 γρόσια, που το περίπτερο διπλό, γιατί είχα παντρευτεί
Και εμεί είχαμε γυναίκα μου στο πατάρι. Και ένα πάπλωμα δανεικό μου, κυρία Αντίνα. Ο Θεός να έχει καλά. Και ζούμαστε μπα στο πατάρι. Λόγω του ότι ο φούρνο σε αυτήν την τζεφκένη ζεστή πάνω, δεν θέλαμε να σκεπαζόμαστε. Ήταν οκ. Okay. Βράζαμε. Ξεκίνησαμε 1η του Οκτώβρη του 88 στην Ιφηγενία 57 Α. Άρα, εδούλευκε όση ώρα 11 νύχτα από κλειοφούρνο και η ώρα 1.30 το πρωί είναι ξύπνο για να ξεσκευάζει μόνο πάλι. Εν και αντέχει πολλοί κόσμος να ζημάται 1.30-2 ώρες, αλλά σφίγγεις τα δόντια και εγώ να πετύχω. Το Γενάρη που πήγαινε καλά η δουλειά, επήγαινε γενικές αδιαμέρισμα. Πολυκατοικία Ελλάς, δαμή πίσω από τον Δημήτρη, το δημοτικό. Ήταν το πρώτο διαμέρισμα. Και ο Γιώργος ήταν και ο αρφός μου, ο Τάσος. Απολύθηκε από στρατό και ήρθε και ο Τάσος. 3-4 μήνες μετά, δεν ξέρω. Ήρθε και ο Τάσος και ξεκίνησε. Ήρθε μαζί μου. Και πήγαινε και έρχεται ο Αθιέν. Και έκαναν τη δουλειά, ξεκίνησαν τη δουλειά. Σε κάποια φάση, επήγαινε και έσα, πολλούν το ένα μαχαζί μέσα στη Σινά και Μετοχίου. Βούρας πω και βούρας πω, δεν ήταν εύκολο. Πραγματικά δεν ήταν εύκολο να μπορέσεις χωρίς τίποτε να χτίσεις δουλειά. Μιλούμε για πολλές ταλαιπωρίες τώρα, δεν μπορεί να λέμε μπελάρες, αλλά δόξα σου Θεός, όλα καλά. Όλα καλά, αλλά με πολλή επιμονή, πολλή προσπάθεια και με σεβασμό στον κόσμο. Πολλές φορές έρχεται ο κόσμο και λέω του, με μπιες στο ψωμί, γιατί να βγάλω άλλα σε μια ώρα, ένα σλάιζ ας πούμε. Να έρθουν άλλα σε μια ώρα ζεστά, φρέσκα, μην το πιάσεις. Προτιμούσα να το πετάξω, πρέπει να το πουλήσω το χτεσινό. Τούτον είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι τον άλλον που να έρθει να του δώσει τα λεφτά του. Έτσι εκτίστηκε η εταιρεία Ζορπάς. Με το σεβασμό προς τον κόσμο. Και γιατί νομίζεις διαφέρει από τους άλλους τους φούρνους και από τις άλλες τις επιχειρήσεις. Δεν διαφέρουμε σε τίποτε. Είναι ο τρόπος που πουλούμε εμείς. Είναι ο τρόπος. Όλοι είχαμε ψωμιά. Μπορεί να κάνουν καλύτερα ψωμιά από εμάς. Σίγουρα. Είναι για το όνομα του Θεού. Ο κάθε ένας κάνει ένα special πράγμα που είναι πολύ καλύτερο από εμάς. Είναι το πώς είσαι στημένος και το τι δίνεις στον κόσμο. Το μεγάλο το πακέτο, το μεγάλη εικόνα. Εμείς φτάσαμε και χτίσαμε μια, πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή εικόνα και στον κόσμο και στο σεβασμό που εκπέμπουμε στον κόσμο και τα προϊόντα μας είναι πάρα πολύ καλά. Και ξαναλέω το, σίγουρα έχει και άλλους που κάνουν καλύτερα πράγματα από εμάς. Αλλά το να μπεις μέσα σε ένα κατάστημα καινούριο, να μπεις με καθαριότητα, με σωστή τιμή, λογική τιμή, σωστή ποιότητα, τότε ο άλλος εμπιστεύεται εσύ. Και μιλούμε για διαχρονικά τώρα, έτσι. Κοντεύουμε 50 χρόνια. Που το 75 έχουμε 49 χρόνια εταιρεία. Εν και μιλούμε για χτεσινή. Χτίζεις την εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Έτσι γίνεται. Δώσ' μου λίγο παραπάνω τους λόγους νομίζεις που επέτυχε το πράγμα που λέμε Ζορπάς. Εκτός που είναι τούτα που είπες για τα καταστήματα τώρα. Επειδή πολλοί, άμα ξεδιπλώσουμε τα πράγματα που τους έκαναν πετυχημένους, μπορούν να τα εφαρμόσουν πολλοί στις δικές τους επιχειρήσεις, στη δική τους ζωή, δεν ξέρω εγώ. Είπα σου, η προσπάθεια. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η προσπάθεια να αγαπάς εκείνο που κάνεις και να σέβεσαι τον απέναντί σου. Όποιο και να γίνεις. Είναι τρία κλειδιά του τα που σου είπα τώρα, για να μπορέσει οποιοδήποτε να προχωρήσει. Ένα οποίο έγκραει λεφτά να ξεκινήσει. Ξεκίνα με κάτι πιο λίγο. Ξεκίνα με κάτι, έστω να βάλεις ένα λιθαράκι να κτίσεις πάνω στον το λιθαράκι που να ξεκινήσει. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να πεις ότι κάνω την προσπάθεια. Να πάω να δανειστώ ρε παιδί μου. Αλλά να αγαπώ και να μπορώ να κάνω και να το παλέψω και να το βγάλω εις πέρας. Το πιο σημαντικό πράγμα. Τούτη είναι επιτυχία. Και αν με ρωτάς εμένα επιτυχία, είναι και μόνο και. Το επιτυχία είναι άλλο πράγμα. Η επιτυχία στον άνθρωπο είναι ένα πράγμα. Να πάει νύχτα να κοιμάται, να πάει να πέφτει και να κοιμάται. Και να μην σκέφτεται Παναγία μου είναι μπόκαμα και να ξεγιαδρώνει, να ξεκινά να χώνεται, να μην μπορεί να κοιμηθεί τη νύχτα. Τούτο είναι μια τέτοια αποτυχία του ανθρώπου. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ανθρώπου, η πετυχημένη, να πάει να παίζει να κοιμηθεί και να νιώθει τον ύπνο του δικαίου. Δηλαδή να νιώθει καλά μαζί σου. Τούτο είναι το πιο σημαντικό. Πες μου ότι πριν 5 χρόνια που σου είχαμε συνέντευξη, είναι το ίδιο πράγμα. Έχεις το σαν μότο στη ζωή σου. Είναι μότο.
δεν μπορώ να δικήσω κανένα. Μα φαντάζομαι αδίκησες πολλούς στην πορεία σου. Αναδίκησα, είναι αναδίκησα κάποιον άθελα μου. Θεληματικά δεν αδίκησα κανένα. Και είμαι πολλά ίσως, και όχι μόνο εγώ, και η οικογένεια όλοι πιστεύω. Είμαστε πολλά ειλικρινείς σαν οικογένεια και πολλά ίσοι. Εν να σου πω κάτι, να σου πω μπροστά σου, θα σου πω πίσω σου. Και να ξέρεις που στέκεις ανά πάσα στιγμή. Θα σου περιπέξω για να σε περιπέξω. Και άμα να σου πω κάτι, να το τιμήσω. Anyway, θα το τιμήσω. Αν πάω να χάσω τον κόσμο μου, ό,τι και να είναι, ενώ τιμήσω. Είναι πολλά σημαντικό να ξέρει ο άλλος ότι είπα σου δεν είναι ο κάμω. Και θα κλώσω και να φύγω και να κάνω. Μια ερώτηση που σου έβαλα εσύ μες στο τούτα ήταν πώς εσείς μια οικογενειακή επιχείρηση αν είναι καλό το πράγμα, επειδή πολλές φορές τσακώνονται εσείς και έναν ρητό που λέει αλλιώς και βερίσαμε εσείς με τους αδέρφια σου να μπορεί. Πες μου λίγο που είναι η εμπειρία σου για την οικογενειακή. Έχει ένα μυστικό τη δουλειά. Πολλά μεγάλο μυστικό. Μυστικό που είναι οφθαλμοφανές σε όλους μας. Όταν φύγει το εγώ και είναι το εμείς, ένα, και το δεύτερο, είναι το ίδιο, αλλά συνεχίζει το να φύγουν εγωισμοί. Άμα φύγουν εγωισμοί από οποιοδήποτε, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και όταν είσαι μια ομάδα, το πιο σημαντικό είναι και η προπαίδεια σου, το τι έχτισες που το σπίτι τι σου μεταλαμβαδίσαν οι γονείς σου, τι σου προσφέρα και πώς σε μεγαλώσα. Είναι πολλά σημαντικά πράγματα τούτα. Εμείς είχαμε τον μπάμα και η μπάμα μας που πραγματικά που εντυπωμάστε μωρά είχαμε μας μαζί, το κάνετε μαζί, θα κάνετε έτσι. Εξού και σήμερα είμαστε μαζί. Σίγουρα περνάς από κρίσεις, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, κανένας δεν υπάρχει άνθρωπος που περάσει από κρίση. Είτε αδέρφια, είτε συνεταίροι, είτε υποτζίνητε, είτε κάποιοι μηνύσκουν μαζί. Ποιοι μηνύσκουν μαζί και που βγάλουν το εγώ προς τα έξω. Εγώ θυμώ τον παπά μου, τον Γιωμού και τον Πελεκανιό, θα ξεχάσω ποτέ μου εδώ. Επίε μια ημέρα, τσακωθήκαμε οι τρεις μας, έκαμε ξύλο. Είμαστε μωρά. Ποιος έδερε εσύ. Εγώ που είμαι μεγάλος. Το λοιπόν. Επίε και έπιε ένα κομμάτι ξύλο, έκαμε το έτσι. Έσπασε το. Πιάνει δυο, δυσκολεύτηκε, έσπασε το. Επιάνει τρία. Ρί, μάχη του, μάχη του. Δηλαδή, το ένα κόφηκε εύκολα. Το δύο δυσκολεύκε. Το τρία δεν κόφηκε. Άρα πράστε μαζί πάντα και οι τρεις σας. Τούτο να το θυμάστε πάντα. Εξού και πραγματικά, να χτυπήσω ξύλο, να λέω το ξέρω ο Θεός, δεν έχουμε προστριβές ή μαλλωμούς ή οτιδήποτε. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, βρισκόμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί, είτε ποτσί, είτε ποδά, είτε πινάλι. Κάθε μέρα είμαστε μαζί. Αν έχει κάτι ο ένας του άλλου θα το πει και λύεται αμέσως το θέμα. Δεν μπορώ να πάω τη νύχτα σπίτι και μάλλον με αρφό μου. Υπάρχει περίπτωση. Ή εκείνος ενάρτη ή εγώ είναι να πάω. Ή ενάρτη ο τρίτος και πει εγώ δεν μπορώ να πέντε. Άρα υπάρχει πραγματικά χωρίς τα εγώ και τις φαντασίες και το... Υπάρχει ένα πολύ καλό δέσιμο μεταξύ μας. Πώς υφρέται ο καθένας να μπορεί να είναι ο ρόλος του στην εταιρεία? Κοίταξε. Που μόνο του ευκήκε. Όχι, δεν ευκήκε τίποτα μόνο του. Απλούστατα, εγώ ήμουν μεγάλος. Εξεκίνησα δάμε. Ύστερα ήρθε ο Τάσος. Ύστερα ήρθε ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήρθε μετά από τις σπουδές του. Ο Δημήτρης είναι τελειωμένος πιλότος. Ο μικρός. Κάνει γενική διεύθυνση ο Δημήτρης τώρα. Το λοιπόν. Ενώ ο άνθρωπος που ασχολείται με όλη την εταιρεία. Ο Δημήτρης τώρα. Εγώ παίζω τον μάστρο. Κάνω τίποτα. Κάνω τίποτε, εισαγωγικά κάνω τίποτε, τέλος πάντων. Είμαστε όλοι δαμέ, ο καθένας είχε ο ρόλος του. Το day to day του Δημήτρη, το εργοστάσιο παραγωγή, ό,τι έχει παραγωγή είναι ο Τάσος και εγώ είμαι μέσα στη μέση για όταν προβλήματα είναι να βγουν, να τα αναλάβω. Το ότι οτιδήποτε να έχει μέσα στη μέση είναι και η στρατηγική. Καθόμαστε και κάνουμε τη στρατηγική για το επόμενο τι πρέπει να κάνουμε. Αρέσκεις η στρατηγική. Είναι ωραίο πράγμα, ναι. Είναι ωραίο να ξέρεις πώς θα κινηθείς. Είναι όπως το σκάκι. Πρέπει να έχει στρατηγική. Σκάκι in real life. Αλλά θέλει και χρόνο. Σου 49 χρόνια παίζει σκάκι. Ακριβώς. Και είναι ωραίο πράγμα να ξέρεις τα επόμενα σου βήμα.
Είμαστε και λίγο άϊπνοι στο κομμάτι του. Δηλαδή, συνέχεια να σκεφτεί κάτι, να προχωρήσει. Άρα είναι λίγο κουτουρού που πάτε, πάντα με στραγγίγει. Ξάχνει και κουτουρού. Όχι, έχει και κουτουρού. Έχει ενθουσιασμό. Άμα σε πιο ενθουσιασμό, πάει κουτουρού. Δηλαδή, άρεσε μόνο κάμω. Το άρεσε μόνο κάμω πρέπει να σου στοιχήσει και πολλά. Και ψυχικά, και οικονομικά, και σωματικά. Δεν σημαίνει ότι ουλαφκένου σου. Σίγουρα κάνουν και λάθη. Προς Θεού. Και τούτο, τα λάθη εμείς στη ζωή μας. Και έκαμαμε, κάνουμε και να κάνουμε. Και ξέρουμε το ούλι. Απλά, okay, άμα το λάθος σε σκοτώνει, τότε ξαναπροχωράς. Διαχειρίζεσαι διαφορετικά τα λάθη που κάνεις τώρα σε σχέση με τα λάθη που κάνεις στην αρχή. Σίγουρα. Πώς τα διαχειρίζεσαι? Απλούστατα παλιά έπιανε σε το άγχος και ένισουν. Έκανε το ένα λάθος πας το άλλο γιατί αγχώθηκες. Ενώ τώρα λες, όπα, άιστο για μένα πνάσει, να το δούμε ξανά και να αποφασίσω. Αλλάσει και η αντιμετώπιση και η οπτική γωνία που το βλέπεις τώρα. Μετά που 49 χρόνια μες στη δουλειά, αντιλαμβάνεσαι πολλά διαφορετικά πράγματα. Και εσύ, τα λάθη που κάνεις σήμερα, αύριο μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο και να περάσεις που είναι τα λάθη, αμέσως να το δεις πολλά διαφορετικά. Έχω ένα φίλο που λαλεί, ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Γιώργκουνής, ο Ράφτης, λαλεί ένα πράγμα. Αν μου γελάσεις μια φορά, να έχεις την κατάρα μου. Αν μου γελάσεις δυο φορές, να έχεις την ευχή μου. Λέω του γιατί λαλείς, γιατί φτιογόρα μου γελάσεις δυο φορές. Και όχι από το δίκαιο. Δηλαδή, πιστεύεις ότι μόνο με εμπειρία που μπορείς να μάθεις να διαχειρίζεσαι σωστά τα λάθη, οξά εσύ και εσύ τανιό να μάθεις που μέντορες. Εντάξει, τανιό πάντα υπάρχει που λέω τον κόσμο, πάντα υπάρχει στο πίσω, πάντα, σε όλο τον κόσμο να μέλουμε. Απλούστατα όμως είναι εμπειρίες πιστεύω και το πόσα λάθη κάνεις, που κάνουμε anyway, απλούστατα είναι διαχείριση που αλλάζει. Το πώς το αντιμετωπίζεις το λάθος και μπορεί το μειονέκτημα να κάνει και πλεονέκτημα στο τέλος. Ας πούμε, εγώ σε ένα χωράφι θυμούμαι πριν 15 χρόνια. Ρε, άμα πρέπει να πιέρουνε κάθε μήνα. Για 13 χρόνια, αν και βλέπα το. Και ξέρω από το κάμπο. Μια καλή ημέρα, καθόμαστε με τα αδερφούς μου, και ήρθε, πέσε, πας στο τραπέζι, να κάνουμε φωτοβολταϊκό. Τότε στο πιέρουνε ζώσεις του. Και τι κάνουμε. Έτσι που ήταν να γυρεύκαμε να μόνο κάνουμε, στο δώσο έγινε φωτοβολταϊκό και δουλεύει. Και έφκανε η δόση τώρα. Εγλιτώσαμε τη δόση του. Έγινε profitable το χαράς. Έγινε, ναι, έγινε σε, όχι, εν εξοφλήσε για το όνομα του δίκου, αλλά έγινε και να παράγει. Πόσο καιρό κάνουν τα φωτοβολταϊκά για να φκάνεις τα λεφτά σου πίσω? Ξεξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εσύ ασχολείσαι και με τούτα, να μπούμε μετά μες στον χωράφι και να μου εξηγήσεις τούτα, αλλά πρώτα πέμου να μου κάνεις day to day εσύ, επειδή επίσης να μου εξηγήσεις λίγο να μου κάνεις ότι το day to day είναι ο σύνδεσμος μεταξύ. Όχι, σύνδεσμος δεν μπορώ να πω ότι είμαι δαμέ για όλα τα θέματα που απασχολούν την εταιρεία Ζορπάς, είτε αδειοδοτικά θέματα, είτε στρατηγικά θέματα, είτε με το κομμάτι της ενέργειας που τρέχω το παραπάνω εγώ το κομμάτι εκείνο με τους αδελφιά μου, είτε στο εργοστάσιο μου πραξιαστεί όταν σου οτιδήποτε είναι πια τηλέφωνο. Είμαι σχεδόν για ούλα φακόγυρο. Σε θωρίστα από πάνω που πάνω. Ναι, ναι, αλλά το άρα σβήνεις φωτικές από εδώ. Όχι φωτικές, δεν μπορώ να πω ότι σβήνω φωτικές, αλλά κάνω πράγματα που βοηθώ τα παιδιά να είναι απρόσκοπτα στη δουλειά τους, τους αρφούες μου. Όπως? Θέλει άδεια να χτίσει ένα κτίριο τάσος στη Λάρνακα για να τρέξω τις άδειες, να κάνω να φτιάξω, να βρω τους κατάλληλους, να είμαι βοηθητικός στον αρφό μοντάσο. Θέλει ο Δημήτρης να κάνει κάτι, ας πούμε, να κάνει πόντους, να κάνει χυμούς, ας πούμε, τώρα. Το κομμάτι εκείνο να μπορείς εύκολα εσά να κάνω. Είμαι βοηθητικός προς τα παιδιά εγώ παραπάνω. Αλλά η στρατηγική αποφασίζουμε από εκείνο. Ότι κάνουμε το, εσύ κάνεις το τούτο, εσύ κάνεις το τούτο, εγώ κάνω τούτο.
Και είμαστε και τρεις αλλάοι. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε. Και παραπάνω, μέσα στο κομμάτι του αντιστρατηγής, μπαίνει και η αδερφή μου η Ευαθία που έχουμε μια γυναίκα που βλέπει τα διαφορετικά πράγματα. Όχι ρε, παιδιά, θα το κάνω έτσι, εμπιστεύω. Εισακούεται και η αδερφή, γιατί είναι σημαντικό να έχεις. Τώρα ξεκινήσαμε και έρχομαι και το άλλο το κομμάτι. Έχουμε και 10 παιδιά που να έρθουν μέσα. 10 παιδιά που λόγω σας. Που λόγω μας. Αμάνα. Το λοιπόν. Όχι, είναι πολύ καλό πράγμα. Ξέρω. Είναι πολύ καλό πράγμα, νομίζω ότι γίνει η σωστή η υποδομή. Φοάσαι για το πράγμα λίγο. Κοίταξε μου κάτι. Ας σου πω ότι φόβομαι σου να είμαι ψεύτης. Φόβομαι το. Έχω την έννοια. Γιατί εγώ με τον Τάσο Δημήτρη και Βαθία είμαστε αδέρφια. Και είναι εξαδέρφια. Μάλιστα. Εν και ξέρεις ποτέ ο ένας πώς θα συμπεριφερθεί ή ο άλλος πώς θα συμπεριφερθεί. Α, όλα τα παιδιά που να μπουν μέσα. Δεν ξέρω πώς είναι να μπουν μέσα. Προς το παρόν είναι τα ηθικιό γιούες του αδερφού μου Τάσου που μέσα, ηθικιό οι κόρες οι δικές μου που ήταν μέσα, η κόρη του αδερφού μου τελειώσε διατροφολογία, ξέρω εγώ, και δουλεύει κάπου αλλού τώρα, ξεκίνησε κάπου αλλού η χρυσό μου. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς. Μπορεί σε κάποια φάση να πει: θέλω να έρθω μέσα. Έχει το δικαίωμα να έρθει ανά πάσα στιγμή. Θέλει. Η δουλειά είναι δική. Και πώς τους βάζεις? Εμείς δάμε δανεικά που τα έχουμε. Η δουλειά είναι εκείνους. Εμείς δανειστήκαμε την Πουαλού και είμαστε δανεισμένοι για το κόμμα μπάρακα. Τσίνταλος τους βάλεις μέσα, πιάνουν ό,τι πώς τους ενδιαφέρει. Σαν ας πούμε, ο ένας σπούδασε ζαρπαστική μαγειρική. Είναι μέσα στο εργοστάσιο και κάνει συνέχεια γλυκά, προσπαθεί στο κομμάτι του και βγάλει νέα προϊόντα. Πάρα πολύ καλό. Ο Ανδρέας μου είναι άψογος. Ο Μαρίνος μου είναι στα καταστήματα, στο εμπορικό κομμάτι, βουρά καταστήματα, θωρεί. Εννέα μαζί με τους διευθύντες στα καταστήματα, τρέχουσι. Το λοιπόν. Η Μαρία μου είναι η κόρη μου μια είναι στο κομμάτι του λογιστηρίου και κάνει project για τη CFO project, πάνε κάνουμε το πράγμα, ασχολείται με το. Πρέπει να πιάνε εμπειρίες, πρέπει να έρθουν, να ξεκινήσουν. Η άλλη κόρη μου δούλευκε, ήταν 11 χρόνια στην Αγγλία, τέλειωσε σπούδας ξέρω εγώ, επειδή δούλεψε τελευταίο χρόνο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήρθε στο κομμάτι της ενέργειας, στο κομμάτι ποδά. Προσπαθούν εσείς και πολλά κεφάλαια και μπορούν να μπουν όπου θέλουν. Ο καθένας να αναλάβει κάτι. Να είναι όμως align όλοι τους. Και αυτό που κάνουμε πολλές φορές κυριακάζεις, ας πούμε, σπιανούλους, πάμε κάπου να κάτσουμε να φάμε για να αντιεκτίζουν που μόνοι στη σχέση. Είναι μαζί, έχουν συν μεταξύ τους πολλά καλή τριβή, πολλά καλή αγάπη. Αλλά είναι καλύτερα να είμαστε και εμείς λίγο παρόν έτσι για να δέσουμε παραπάνω. Τα άλλα δυο παιδιά, οι δυο κόρες του αδερφού μου, του Δημήτρη, είναι μικρές ακόμα. Εντάξει, έχουν χρόνια. Και τα δυο παιδιά της αδερφής μου, που είναι ο Πιέρος μου και η Μαρία μου, και εκείνη είναι μικρή, ας πούμε. Είναι η Μαρίνα και η Μαρία Ροζίνα του Δημήτρη, που είναι δυο κορού έτσι ο Δημήτρης, γιον, κόριν, η Ευαθία. Εντάξει, είναι μικρή ακόμα για να έρθουν μέσα. Αλλά να στήσουμε τους μεγάλους τώρα που είναι damage and baron και βλέπουμε και κάνουμε. Πώς ξεκινά ένα ζορπάς, ένα κατάστημα? Τι εννοείς, τι ξεκινά? Ξέραμε τη διαδικασία. Καταρχήν θέλετε να ανοίξετε ένα καινούργιο. Επιλέγεις το χώρο. Πώς τον επιλέγεις το χώρο? Γίνονται ειδικές μετρήσεις. Που, εσένα? Ω. Στη νύχτα που εμένας, όχι. Αν δω, ας πούμε, ένα χώρο που πραγματικά πιστεύουμε ότι έχει εμπέρασμα, έχει τον αριθμό που θέλει σε πελάτες που μπορεί να περάσουν και να σταματήσουν. Μιλούμε για αυτοκίνητα που περνούν. Ναι, αυτοκίνητα που περνούν, είτε ακόμα και πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ας πούμε, σαν δαμέ, δεν περπάει τίποτα στην περιοχή δαμέ, γιατί είναι πολλά πυκνοκατοικημένη. Μετράς καταρχήν. Έχουμε μια εταιρεία που βάλουμε και κάνουμε στις μελέτες. Μια εταιρεία Pulse.
ο Παναγιώτης. Έχει τώρα 20 χρόνια που κάνουμε το πράγμα. Ξέρουμε συμπλήν 5% πόσους πελάτες να πιάμε σε ένα κατάστημα να ξεκινήσουμε. Που είναι αρκή, πριν το ξεκινήσουμε. Άντε ρε, συμπλήν 5%. Μάλιστα. Τσάμε. Άρα, σημαντικό. Άρα, μια μελέτη, η επιτυχία που είναι η μελέτη που πριν παραβάζει. Ναι, αλλά στο ξεκίνημα, στα πρώτα 20 μαχαζιά, 30 μαχαζιά, και είχε με τις μελέτες. Εσύ κόφηκες με ομάδι, λες περίπου εδάμε, έχει έτσι το κόσμο πίσω, έτσι, 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 και κάνεις τη δουλειά. Ενώ τα τελευταία καταστήματα, πραγματικά, είναι σύμπλην 5. Θωρείς το κελαλείς, μα είναι τέλος να δουλέψεις για με και μετά δουλεύει και συγκόφηκες το κελαλείς. Α, είναι καλά που το εύκολα οι μελέτες. Καταρχήν, πλέον, οπουδήποτε να ανοίξεις πρέπει να έχει ένα πάρκι. Πρέπει να έχει πάρκι. Αν δεν έχει πάρκι, επειδή εμείς οι Κυπρέοι μάθαμε να πάμε στο αποχωρητήριο με το αυτοκίνητο. Έτσι μάθαμε δυστυχώς. Δεν περπατούμε. Πρέπει να έχει πάρκιν μπροστά ή στο πλευρό για να μπορέσει ο άλλος να έρθει να παρκάρει, να κάνει με ευκολία να ψωνίσει και να φύγει. Είναι πολύ σημαντικό και τούτο. Να μου πει για το αποχωρητήριο, ησυχίστηκα. Α, είπα ότι εμείς οι Κυπρέοι για να πάνε οπουδήποτε, ακόμα και στο αποχωρητήριο, πάμε με αυτοκίνητο. Α, εντάξει, κατάλαβα. Δυστυχώς έτσι είμαστε. Δεν περπατούμε. Δεν είμαστε όπως. Δεν περπατούμε στην Κύπρο. Αλλά αν πάμε οπουδήποτε, δεν κάθεται ο κόλος μας. Με τα πόδια μας πάμε παντού. Αλλά στην Κύπρο με το αυτοκίνητο να πάμε να ψωμίσουμε στα 100 μέτρα και ένα αυτοκίνητο να πάμε. Μάλιστα. Πας στην Ελλάδα να πούμε και πιάνουν την Ερμού και πάνε μοναστεράκι και πάνε πλάκα και πάνε στην ξέρω εγώ που πουάσει. Περπατητή είναι όλα καλά. Στην Κύπρο όμως θέλουν το αυτοκίνητο μας. Anyway, απλώς είναι η γενοτροπία. Πάμε πίσω στο Ζορπά. Μάλιστα. Για καταστήματα είπες. Είπα σου ακριβώς το ότι είδε μια μελέτη. Προχωρούμε με μελέτη πλέον. Δεν πάω να ανοίξω κάτι. Πλάζει μόνο για... Α, είναι καλό το πώς και πάω να ανοίξω. Πάρκιν. Να έχει πάρκιν, πολύ σημαντικό. Και να ξέρω ότι μετά που η μελέτη μπόγει είναι ότι χτίζει το πράγμα. Τι εννοείς. Α, πώς δηλαδή τώρα φτάσεις σε ένα σημείο που διατέσεις τα λεφτά για να ξεκινήσει ο γενούρκος ή πιάνετε δάνειο που είναι τράπεζα για να ξεκινήσει. Εξαρτάται, τούτον εξαρτάται που το cash flow μπορεί να έχεις. Εξαρτάται από cash flow που έχεις στη δεδομένη στιγμή. Αλλά αν δεν έχω τα λεφτά να τα βάλω, πιάνω δάνειο από την τράπεζα, βεβαίως. Αν έχω τα λεφτά, χτίζω το από μόνο του. Τα παραπάνω με δάνειο από την τράπεζα, ξέρω τα παραπάνω με έσυρε τα λεφτά, on average, που τα 80, ας πούμε. Εντάξει, πες ότι στα μισά είχα τα λεφτά και χτίζαμε, τα υπόλοιπα μπορεί να πιάνω δάνεια, εξαρτάται, είναι τίποτε. Και περίπου πόσα κοστίζει έναν average σορπά να ανοίξει, ας πούμε. Ένα εκατομμύριο. Ένα εκατομμύριο. Πώς 600 στο εκατομμύριο, εξαρτάται από την μέσα. Και include το χτίριο, ούλα, τα... Περίμενε, πιάνω καταστήματα, είναι κατάστημα αγοράζεις το... Κάποια αγοράζουμε, κάποια νοικιάζουμε, αλλά... Που τα 80 που έχετε πόσα νοικιάζετε και πόσα αγοράζουμε. Όχι, καμιά 20 αρκάνη διοκτητά. Μα να μην ζεις ότι με πω φόρο. Εδηλωμένα, δεν έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε θέματα. Εν πάση περιπτώσει, καμιά 20 αρκάνη διοκτητά νομίζω και τα υπόλοιπα νοικιάζουμε. Μάλιστα. Και ξεκινάς, κάνεις το, τη μελέτη, κάνεις το, ξεκινάς το, βάλεις τα λεφτά ή με δάνειο ή βάλεις τα εσύ και μετά πώς λειτουργεί η επόμενη μέρα, κάνετε feedback και θωρείτε, πώς λειτουργεί ας πούμε, ξεκινάς το. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω το κατάστημα, έχει τα άτομα του που είναι 20 με 40 άτομα, εξαρτάται πόσο μεγάλο κατάστημα είναι. Έχει κατάστημα με 60 άτομα, έχει κατάστημα με 80 άτομα. Πάει και εκπαιδεύει του στα γειτονικά καταστήματα. Προσλαμβάνει κόσμο, πάρει του στα άλλα καταστήματα που δουλεύουν, που είναι φυστάμενα και δουλεύω. Πρέπει να μάθουν την νοοτροπία και τον τρόπο πώληση, να μάθουν να ψήνουν. Να μάθουν. Άρα εκπαιδεύω του στα γειτονικά καταστήματα και τη μέρα που είναι να πω, ανοίγουμε το κατάστημα, πιάνω του που τα καταστήματα συγκεκριμένα που είχα. Που έστειλε ήδη για εκπαίδευση. Που έστειλα, που κάνουν 1 με 2 μήνε περίπου για να εκπαιδευτούν, και παίρνει το κατάστημα το νέο. Και λε, α πούμε, ένα φρόκρεμα ας πούμε, για το πρώτο τζόρκο του κατάστημα. Όχι, δεν έχουμε έτσι θέματα. Ο κόσμο όλο εκπαιδεύεται, φτάνει να θέλει. Και πραγματικά εμεί παραπάνω προσπαθούμε να βρούμε Κυπρέου για τη δουλειά. Γιατί? Για να έχουμε δουλειά σε, πραγματικά σε ανθρώπου που έχουν ανάγκη για δουλειά. Και άμα όποιος έρθει από Κυπρέος, 99% πιάνουμε.
Εκτός που να μην μιλά. Σημαντικό να μιλά ελληνικά, το ναι. Πιο σημαντικό. Το καλά, σημαντικό, ναι, να μιλά ελληνικά. Αλλά εντάξει, σε κάποια άλλα σημεία, ας πούμε, να έχω πίσω να ψήνει, δεν χρειάζομαι να ξέρει ελληνικά, ρε παιδί μου. Για ένα διάστημα είχαμε manual στα ρουμάνικα. Πώς θα ψήνουσαι. Είχαμε αρκετούς παιδιά από τη Ρουμανία και επειδή δεν εξεράζει ελληνικά, έκαμε του πιάμε γρήγορα με άνθρωπου στα έντια και γράψαμε του. Α πούμε, η Τυρόπιτα θέλει 27 λεπτά να ψηθεί στου τόσου βαθμού, έτσι, έτσι, έτσι. Hey, είχε μάγκερ στα ρουμάνικα για να μπορεί να ψήνει. Και επειδή να είχαμε άνθρωπο για, που ήταν συνέχεια ώσπου να τα μάθει ο άνθρωπο, που πάνω του για να μάθει να ψήνει. Περίγραψε μου λίγο το culture που θέλει να έχει και που νιώθει οι υπαλλήλοι γενικά. Το πιο σημαντικό είναι ο σεβασμό. Το πιο σημαντικό. Να αγαπάει τον που κάνει και ασέβεται. Να ξέρεις ποιο λέξεις έχεις που λάλλεις. Το σεβασμό και αγαπάει τον που κάνεις. Αλλά να θυμάσαι ένα πράγμα και το ξέρεις πάντα. Ο σεβασμός, αν το έχει το ματέμι σου και πιάνει τον, πιάνει τον. Αν όμως δεν το έχει, για να σε σέβεται ο άλλος πρέπει να σε φοβάται. Πρέπει να έχει λοφό για να σε σεβαστεί. Έχει πολύ κόσμο τέτοιο. Που πρέπει να φοβάται ότι να όχι να τον οδέρω, ότι δεν μπορεί να χάσει τη δουλειά του, ότι μπορεί να του γίνει επίπληξη. Έχει ανθρώπου που δεν σηκώνει μου για στο σπαθί του, ας πούμε, να του κάνει επίπληξη, μπορεί να σου χαμηλήσει αφή, γιατί είναι εγωιστή, θίγεται η αξιοπρέπεια του και δεν το νιώθει έτσι. Και είναι οι άνθρωποι είναι πολλά πιο συνειδητοποιημένοι και πολλά πιο σωστοί που κάποιο που. Εντάξει, αλλά κέφα, α πούμε. Οκ, ρε κουμπάρι, να μπορεί να είναι τώρα. Α, διέκρουσα μια φουρνιά αντιρόπιτσα, να μπορεί να είναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Γιατί όταν να έρθει το τέλος του μήνα, έχω την υποχρέωση εγώ να σε πληρώσω. Εσύ έχεις την υποχρέωση με κάποια πράγματα που δεσμεύτηκες να τα κάνεις. Έτσι. Για τους μισθούς τους, θεωρείς ότι ο Ζορπάς... Είμαστε νομίζω στο καλό κομμάτι του μάρκετ. Το πιο σημαντικό, ξέρεις να μπορείς στην εταιρεία. Όταν μιλούμε για 3.500 και άτομα, η έννοια που έχει ο καθένας από εμάς και εγώ και η αδερφιά μου και έχουμε και πάρα πολλά καλά παιδιά που μαζί μας τα τελευταία 20-30 χρόνια από δίπλα μας, Μιχάλης, Θεοδόσης, Πάμπος, Μιχάλης, έχουμε παιδιά πραγματικά από τα τελευταία 20 χρόνια δάμε μαζί μας συνέχεια. Με τους παραπάνω είμαστε και κουμπάροι, βαφτίσαμε, κάμε, έχουμε σχέση πραγματικά πολλά καλό δέσιμο. Όλη η έννοια μας είναι ότι τούτοι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πριν το τέλος του μήνα πρέπει να πιερωθούν. Πολλά σημαντικό. Ποτέ δεν μείναμε την επόμενη μέρα, τόσα χρόνια που θυμούμε, ποτέ. Πριν το τέλος του μήνα, τελευταία εργάσιμη του μήνα, πιερώνονται όλοι. Όλοι. Τα δικαιώματα τους, όλα. Όλον το προσωπικό ξέρεις το ότι τόσα άτομα κάθε μέρα έχουν ψωμί και σνακ δώρο που είναι εταιρεία. Κάθε μέρα. Είτε δουλέψουν, δουλεύουν πεθύμε. Τις δυο μέρες που λείπουν έρχονται με καρτούα που κρατούν και πιάνουν το ψωμί του και το σνακ του για να φάσει δώρο μου η εταιρεία του. Ανεξάρτητα αν είναι με άδεια. Εκτιμείται εδώ μέσα στον υπαλλήλο. Στην πλειοψηφία, ναι. 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 Εκτιμείται βέβαια. Γιατί νομίζεις ένας να επιλέξει να έρθει να δουλέψει στην εταιρεία σου. Γιατί ρωτά τους άλλους και λαδόν του έχουν πάρει είμαστε καλά εμείς δάμε. Υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει έχουμε να κάνουμε με καλά πλάσματα. Εντάξει, δεν λέω ότι είμαι καλό πλάσμα εγώ. Δεν ξέρω τον κόσμο του. Και εγώ που του 3.500 δεν ξέρω πόσους ξέρω. Δεν ξέρω σου λούς. Πόσους ξέρεις. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Αλλά ξέρω αρκετούς. Καμιά 500. Μπορεί να ξέρω παραπάνω. Αλλά ξέρω αρκετούς, αλλά δεν τους ξέρω όλους. Το λοιπόν, είναι τα παιδιά, είναι οι διευθυντές που προσπαθούμε να εμπεδώσουμε και εμείς με τον τρόπο το δικό μας να τους μάθουμε το culture που έχει η εταιρεία. Που ξαναλέω το σεβασμό. Να σέβεσαι τον άλλον απέναντί σου. Να του διάσει την αγάπη σου. Να το κάνει σαν χαμόγελο. Εσύ στηγήσει κάτι. Προσπάθησε να είσαι μαζί του στη δύσκολη στιγμή. Όλοι έχουμε δύσκολες στιγμές. Όλοι θέλουμε έναν καλό λόγο, θέλουμε μια αγκαλιά, μια κουβέντα καλή. Είναι πολύ σημαντικό. Τον το πράγμα προσπαθούμε με τα σίλια να το εκπέψουμε, να το μεταλαμπαδίσουμε και στο προσωπικό μέσω τους διευθυντές.
Εγώ 6 άτομα που είμαι στην ομάδα μου και τη νύχτα μου κοιμούμαι, δυσκολεύομαι λίγο να κοιμούμαι λόγω του ότι βάρος να... Μεγάλο βάρος. Δαμέ, ξέρεις τι σημαίνει πριν το τέλος του μήνους και ο Ιούλιος, τις κοινωνικές σου ασφαλίσεις, το ταμείο πρόνοιας, χίλια και πράγμα πρέπει να κάνεις. Πρέπει όμως να είσαι σωστός. Μεγάλο βάρος. Και εγώ, όταν του είπα έλα δουλειά κοντά μου, αν αύριο εγώ πάθω κάτι, μη κακό, και συμβεί κάτι, και κλείσει η εταιρεία Ζορπάς. Κι είναι ο κόσμος ούλος, ή κλείσει ένα κομμάτι της Ζορπάς, δεν μπορώ κλείσει ούλος. Κλείσει ένα κομμάτι, ένα σεκ. Και πρέπει να του πω απολύεσαι. Πρόσεξε τώρα. Κι είναι ο άνθρωπος ήρθε στη δουλειά, δάμε, έκατσε δίπλα μου, και ξέρει ότι έχει τα δάνεια του, έχει τα κοπελούθια που σπουδάζουν, έχει τις υποχρεώσεις του, και ξέρει ότι είναι πια τέλος του το μήνα των μισθών. Κι εγώ είμαι πρώτον καιρός. Πόσο βάρος συνείδησης είναι μη κακό συμβεί κάτι να καταστρέψει τις οικογένειες και κόσμο. Μεγάλο βάρος του. Μεγάλο βάρος. Το θέμα είναι πόσο καταλαβαίνω. Εμείς δαμέ, είναι το πρώτο πράγμα που καταλάβω. Και που νοιαζόμαστε. Πολλά σημαντικό. Νιώθεις, έχεις άγχος καθημερινά. Άγχος δεν θα πω ότι έχω. Δεν θα πω ότι έχω, αλλά δαμέ. Δαμέ. Μέσα στο νου σου. Δεν μπορεί να κάνεις πελάρες. Να πάω εγώ τώρα να κάνω μια μπελάρα, ξέρω εγώ, και να πάει μπουκουπα. Μη κακό. Αλλά η κίνη είναι που φταίσει. Και ο κόσμος ούλος τι φταίει. Επειδή εγώ πια με μπελάρα, κάνω μπελάρα, μας πω. Για το όνομα. Πράσε προσεκτικός. Πρόσεξα ότι άμα συναναστρέφουμε μαζί σου, για γίνοντα λίγα λεπτά που συναναστρέφουμε μαζί σου, σαν να έχεις ένα πράγμα που, να μην το πω, ηγέτης που αρέσκει ο άλλος να σε ακολουθήσει, ρε κουμπάρε, να ακούσει τη γνώμη σου, ξέρω εγώ. Παίρνουν λίγα πράγματα πώς έκαμε develop με την ηγεσία. Αν είπες μου και ένα άθικο παραδείγμα ότι πάει και δουλεύκεις, ας πούμε, μες στα καταστήματα και ξέρω εγώ. Πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι, στο Κάπαρι, πέρσι είναι πολλοί. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια, τα πρώτα 5 χρόνια, ήμουν που το πρωί ως τη νύχτα μες στο φούρνο. Πραγματικά. Και κάνω και πίτσες, κάνω και σάντουιτς, κάνω και σνακ, ψήνα, έκανα τα πάντα. Μάζευκα χαρτούθια τις νύχτες, πόξο που είσαι τον Παναγύρι, έπιανα, εγώ τα μάζευκα. Εν και έχω πρόβλημα να κάνω οτιδήποτε. Και σήμερα πρωί που ήρθα από τα με, είσαι 3 χαρτούθια έξω από φούρνο, μάζεψα τα εγώ και πέταξα. Τον το πράγμα είναι κάνω το γιατί θέλω, έτσι, γιατί θέλω να το κάνω. Αλλά τη στιγμή γίνεται άλλο πράγμα. Οι κοπέλες που ήταν μέσα, και ήταν μέσα, που μάζεψα χαρτούθια, αύριο το πρωί να είναι χαρτούθια να έχουν ήδη να μαζέψουν. Είναι το τι θέλεις να μεταδώσεις στους άλλους και το τι θέλεις να κάνουν οι άλλοι. Αν δεν το κάνεις εσύ, μην περιμένεις κανένα σου κάνει. Άρα πρέπει να δείξεις το δρόμο που θα πάει για να ακολουθήσω τη δική σου σκέψη, τη δική σου κουλτούρα, τα δικά σου θέλω. Που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και το ηγέτης. Για μένα ηγέτης δεν έχει πολλούς ηγέτες. Έχει ανθρώπους που πρέπει να τους νοιάζεσαι και τους αγαπάς και τους ακολουθάς. Ακολουθάς δεν σημαίνει ηγέτης. Μπορεί ένα ηγέτης να τον ακολουθάς γιατί αρέσκει μου το και ακολουθώ τον γιατί έτσι πρέπει. Είναι μόνο μη ζητήσεις. Έχει και ευκένει σου το πράγμα. Δεν ξέρω. Εν που τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Του είναι πολύ σημαντικό. Ο πεποίθηση να μπορεί να τον καλά με αυτό με έχω. Εγώ μαζί μου είναι τσακώδικα. Άμα είναι τσακώδικα. Ποτέ στη ζωή. Ω, τσακώδικα, παλιά τσακώνουν. Και πιάνε να τον πολεμώ. Να πνίξω. Πραγματικά δηλαδή. Αλλά τώρα, μετά από πολλά χρόνια, εξηγάζω, οκ. Okay, πρόσεχε το τούτο, πρόσεχε το τούτο, μην κάνεις το λάθος. Γιατί το λάθος το δικό μου είναι λάθος για πάρα πολλούς. Ή το λάθος του Δημήτρη είναι λάθος πολύ. Το άσουν του, τη βαθία, ο καθένας το λάθος που είναι να κάνει, είναι λάθος για λόγου του πλέον. Ή για την οικογένεια του. Μπορεί να κάνω λάθος για την οικογένεια μου, για τις κόρες μου, για τη γυναίκα μου. Μπορεί να κάνω λάθος για τους φίλους μου. Δηλαδή το κάθε λάθος που είναι να κάνω στοιχίζει όχι οικονομικά, δεν σημαίνει απαραίτητα οικονομικά, ψυχολογικά, σωματικά, πνευματικά στον άλλο. Πρέπει να του μιλήσω άγχος, να του μιλήσω στρες. Και θέλω με τίποτε. Το πιο σημαντικό είναι που γύρω σου είναι καλά ούλοι. Είναι πολύ σημαντικό. Να είσαι σαν περιβάλλον που ούλοι. Η πλήστη είναι καλά. Γιατί σήμερα είσαι πολύ καλά, πολύ καλά, πολύ καλά. Είσαι πολύ στόχος. Anyway.
Πώς τα έβρες με τον εαυτό σου? Μετά από χρόνια. Μετά από χρόνια και σκληρή δουλειά μαζί μου. Ξέραμε στη διαδικασία. Εντάξει, έτσι υποτούν το recipe, υπό την συνταγή για το πράγμα. Έχει, ρε κουμπάρε, κάθεσαι και σκέφτεσαι, ρε κουμπάρε, εγώ κάνω το πράγμα. Για να κάνω το πράγμα χρειάζονται τούτα τα πράγματα πίσω. Αποκτάσουν τα πράγματα πίσω, που είναι γνώση, εμπειρία, και ύστερα είναι πολλά πιο εύκολα πράγματα να στήσεις τον εαυτό σου, να είσαι πιο προσιτός, πιο σωστός μαζί σου, με τους άλλους που γύρω σου. Πρώτα-πρώτα ο άνθρωπος πρέπει να αγαπά τον εαυτό του. Για να μπορεί να αγαπήσει τους άλλους γύρω του, το πρώτο μέλημα είναι να αγαπήσει τον εαυτό του. Άμα αγαπήσει τον εαυτό του, είναι πολύ πιο εύκολο να αγαπήσει τους άλλους. Άμα δεν αγαπάς τον εαυτό σου, είσαι κατσόχυρος. Μπορεί να αγαπήσει τους υπόλοιπους γύρω σου. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Πολλά σημαντικό πάνω να αγαπάς τον εαυτό σου. Εσύ είπα να πιάσει το όριο του νάρκη σου. Πρόσεξε. Να αγαπάς τον εαυτό σου όμως είναι πολύ σημαντικό. Που σημαίνει το όριο του νάρκη σου? Να ξεπεράσεις το ότι είσαι και μόνος και δεν μπορεί κανένας να σε αγγίξει και πλέον να γυρίζει να διθωρείς τους άλλους. Ο νάρκης σου πάει μόνος του, φκένει πάνω μόνος έχω του. Έχω λίγο το πρόβλημα εγώ λόγω του ότι άμα σε διάσημος ξέρω εγώ τις μαλαγίες. Ναι, μαλαγίες, όπως το είπες. Και όλοι συμπεριφέρονται σε σαν πως είσαι πολλά καλό και ξέρω εγώ. Πώς το διαχειρίζεσαι εσύ το να πράγμα? Κάτσεις λίγο τη μάπα χαμέ. Ακούσες, να κάτσεις λίγο τη μάπα χαμέ. Έδειξε μου ένα βίντεο η κόρη μου ψες. Εσένα μετά που κάμε στην δουλειά μου και είδα που φόρεσε έναν κοντό παντελόνι και λάζει να πάει σε ευρωβουλευτής. Και άλλο ένας πελός μου νούρο, έτσι είπα, για σένα. Δεν γελάς, κάπου σου άλλο. Εξιά. Όταν έχει το στάτους που έχει και ακολουθούσε στους κόσμος, τούντες πελάρες δεν τις κάνεις. Για μένα. Μπορεί για σένα να σου φκένει και δεν έχουν πάρει αρέσκει. Και είναι το πράγμα χρειάζεται. Εκτός που αν είναι αστείο που το κάνεις, και θα πάει σε ευρωβουλευτής. Αν είναι αστείο που το κάνεις, και θα πάει, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά να πάω ευρωβουλευτή, και να είμαι με το παντέλωνο, με το μαγιόνι που είσαι φόρεσες, δεν ξέρω. Θα το κάνω. Γιατί ύστερα πλέον πάει στο όριο του αστείου. Ένα αστείο. Διακομωδώ κάτι. Διαφορετικό πράγμα. Απλά είπα σου το. Όχι. Και μπροστά στην κάμερα, θε κόψε το. Όχι, δεν θα κόψω, να φύγω μέσα. Και απλά εγώ το σκεπτικό μου που κάνω ότι είμαι λίγο ο χαρακτήρας μου και κοντά στην νεολαία. Ας πούμε, να κάνουμε και το αστείο. Πολλές φορές το σοβαρό γίνεται και να γίνει και με το αστείο, ας πούμε. Αλλά παρεξηγείται. Όχι με το κοντοπαντελόνο. Μπορεί να ήταν too much το κοντοπαντελόνο. Νομίζεις ότι είναι καλό που να βάλω για ευρωβουλευτής? Δεν μπορώ να κρίνω το πράγμα. Πολιτικά μην με ρωτάς, γιατί είμαι από. Πολιτικά είμαι από. Τι εννοείς από? Δεν ασχολούμαι. Πέμω, ας πούμε, ποδόσφαιρο. Βλέπω. Κάθε Σαββατοκύριακο το ποδόσφαιρο μου είναι. Ομάδα. Ο Θέλος Αθήνα. Μάλιστα. Και είμαι στεναχωρημένος. άρα, ένας. Αλλά επηρεάζεσαι σε τα πολιτικά. Ένα νόμο που να φύγει, ένα. Εντάξει, είναι τεράστιο. Δεν είπα ότι βλέπω του νόμου προ Θεού. Απλά ένα σχολείο είναι πολιτική. Ναι, θεωρείς ότι αξίζει να ασχολείσαι. Οξά θεωρείς ότι. Είναι το φόρτε μου. Είναι το. Όχι. Δεν. Ψηφίζεις? Πάω και ψηφίζω. Έχω το πιστεύω μου προ Θεού. Προς Θεού. Αλλά ένα ασχολούμαι. Είναι ένα μπουλαλούν, ήταν που κάνουν, που φτιάζουν. Όχι. No. Μάλιστα. Ερχόμαστε πίσω στο. Εσύ τώρα στην καθημερινότητα σου. Α, συγγνώμη να πω. Ο Θέλος Αθήνων και από ΕΛ. Και από ΕΛ. Ξιάσαμε το από ΕΛ. Ναι, ναι. Να το ξιάνουμε δηλαδή. Επειδή στην Κύπρο είμαστε, πρέπει να βρεις πρώτα το Αποέλ, ξέρεις πρώτα εγώ θέλω και μετά το Αποέλ. Αφού σου είπα 14 χρόνια που πάμε και πιάμε στο γύρω, στο θέλω μου. Πάμε πίσω να μου πεις στην καθημερινότητα σου, εκτός που δουλειά, αν έχεις και τίποτε άλλο. Τελευταίο χρόνο, τελευταία 1,5 χρόνο έβαλα και 2 φορές την εβδομάδα γυμναστική, που δεν έκανα ποτέ. Αφήκα το εαυτό μου στο έλεος του. Και βρίσκω το πάρα πολύ καλό και
Ζητώ το να πάω να κάνω δύο ώρες την εβδομάδα. Να πάω να κάνω γυμναστική. Τροχάδι μου έμεσα. Και τροχάδι και λέει, έχω έρχεται ένα παιδί που με βάλει να κάνω λίγες ασκήσεις. Να γίνουμε 70 χρόνια και περπατούμε. Να πάνουμε με αιωλική ενέργεια ή ηλιακή ενέργεια. Πρέπει να μπορεί να περπατάς. Παραπάνω ο κόσμος που αδρανούν εμείς και δεν μπορούν να κάνουν κινήσεις σοβαρές είναι οι άνθρωποι που δεν έκαναν ποτέ γυμναστική, δεν γυμνάζαν ποτέ το σώμα τους, το κορμί τους, το νου τους. Εξού και θεωρείς τους ότι γερνούν. Δεν θέλω πάθο. Άρα για την υγεία σου που το κάνεις παραπάνω. Για την υγεία μου παραπάνω που κάνω και είναι πολλά σημαντικό. Το πιστεύω ότι χρειάζεται όλος ο κόσμος να δώσει το πράγμα. Σημαντικό. Η γυμναστική και το... Θυκευάζεις βιβλία? Όχι ιδιαίτερα. Θυκεύασα 3 βιβλία στη ζωή. Μάλιστα. Πρώτη. Ποια είναι? Έχω Καζαντζάκης. Ο Ραφτάγος. Καζαντζάκη. Αλλά το θυκευάζω, κάθε νύχτα θυκευάζω. Όχι κάθε νύχτα. 3-4 εβδομάδες παίρνω δουλειά που το γραφείο σπίτι και κάθομαι και κάνω προγράμματα. Ας πούμε, ο τάδε έφυγε το τάδε που αναλάβει, είναι μποκαμένο. Ο τάδε είναι μποκαμένο. Γράφω τις σχόλες μου και γράφω το όνομα πάνω, ας πούμε. Μιχάλης, Θεοδόσης, Πάμπος. Γράφω και τα πράγματα και έρχομαι πριν, έχω δουλειά. Τώρα τα πράγματα δεν μπορεί να. Κάνεις follow up πράγματα που το πράγμα κάνω 3-4 εβδομάδες σπίτι. Ιδιαίτερα Κυριακή νύχτα. Λοιπόν. Τις εφτωμάς τα πράγματα. Ναι, τα πράγματα που είτε εμπίσω είτε μπορεί να γίνουν. Που θέλεις να κάνω. Έχεις στόχους τώρα προσωπικού και έγινες η εταιρεία, ας πούμε, ό,τι κάνεις για την εταιρεία. Ό,τι κάνω για την εταιρεία. Ό,τι κάνω, καταρχήν, με τα αδέρφια μου, έχουμε ένα πράγμα που δεν είμαστε μαζί. Ούλα τα άλλα είμαστε μαζί. Ποιον εμπόνε. Το όμορφο πράγμα που είμαστε συνέδριοι είναι στις γενέσεις μας. Ούλα τα άλλα σε εταιρεία. Ούλα τα άλλα μαζί είμαστε. Σε ούλα. Και φίλοι. Και φίλοι και κουμπάροι βαφτίσαι ένα του άλλου. Έχουμε μια πραγματικά άριστη σχέση. Άριστη. Και χαίρεσαι φαντάζομαι που αναγκάζεσαι να περάσεις και παραπάνω χρόνο μαζί τους. Μέσω από τη δουλειά. Και μέσω τη δουλειά, και εκτό αφού έχετε νύχτε, πολλέ νύχτε είμαστε σπίτι ενό με σπίτι του άλλου. Έχουμε ένα άλλη σχέση. Ένα άλλη σχέση, πραγματικά άλλη σχέση. Πόσον, ποια είναι η σχέση σου με τα λεφτά? Καταρχήν, σκέφτομαι ότι η φούρνη Ζορπά γενικά η εταιρεία αξίζει 1 δισεκατομμύριο περίπου. Όχι, για το όνομα. Πώς. Δεν ξέρω πώς αξίζει. Εκείνο που. Εξαρτάται είναι που θέλει να το βάλεις. Αλλά δισεκατομμύριο δεν αξίζει με τίποτα. Anyway. Πόσα περίπου. Ένα μπει σε ένα valuation. Λέω του αέρα. Πού το ξέρω. Δεν ξέρει πώς αξίζει. Όχι, δεν το κάνω από τότε. Επειδή κάνω παίζει ρόλο και τον brand. Όταν αποφασίσω να πουλήσω, ένα ω πόρε πέφτει μου την τιμή που θέλει να μου το κάνει. Και να αποφασίσω να σου πω. Άρα δεν ξέρεις να υπολογίσεις περίπου πώς αξίζεις. Δεν το εξαρτάται εντός που είναι να πουλήσεις, να πουλήσεις με πόσα πειρέσιο να πουλήσεις. Μπορεί κανένα τώρα να βάλω επιθυμία μου και να σου πω 200-300. Δεν μπορεί να σου πω. Πάνω από 100 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ναι. Μάλιστα. Ποια είναι η σχέση με τα λεφτά? Καμιά. Δεν έχω υπόθεση. Προσωπικά. Σε προσωπικό επίπεδο. Όσα κραώ εγώ να τα δω δεξιά-αριστερά να φύγω στην τσέπη. Εντάξει. Προσωπικά. Εταιρικά ξέρω ακριβώς είναι μου. Και προσπαθώ να είμαι στα budget και μέσα στη διαδικασία που ακολουθούν όλοι για το σωστό. Έχουμε ένα πολύ καλό οικονομικό διευθυντή που μας βάλει σε τάξη όλους. Όλους μας. Άρα είσαι στο πάντα να ήσουν καλός γιατί οι επιχειρήσεις στέκονται οξά. Στην επιχείρηση νοιάζομαι και ενδιαφέρομαι για οικονομία. Τα προσωπικά μου έχω υπόθεση πάσου. Πραγματικά έχω υπόθεση. Δεν ξέρω αν μου γίνεται. Εισαγωγικά δεν ξέρω αν μου γίνεται. Αλλά δεν είμαι πολύ σπον να 5 δαμέ, 7 δαμέ, 10 δαμέ, 18 δαμέ. Δεν είσαι έτσι πράγμα. Έχουν πάρα οκ.
Πιάνεις μισθό που το... Πιάνω μισθό. Είμαι μισθωτός. Κανονικά. Όπως είμαστε όλοι. Όμως φαντάζομαι λόγω... πού ξοδεύεις τα λεφτά σου. Πες μου κάποια πράγματα. Είναι ταξίδια στην οικογένεια, να κάνεις μια πισίνα, να πάεις να κάνεις μασάζ. Πού ξοδεύεις τα λεφτά σου. Σε όλοι. Σε όλα, πραγματικά σε όλα. Ξοδεύω τα λεφτά μου, δεν τα φυλάω. Ξοδεύω. Επέμουν λίγο, δεν τα πού θα ξοδεύω. Έχω ένα σπίτι, α πούμε, φέτος, πέρσι. Έχω ένα σπίτι στο Πρωταρά. Εξοδέψα τα λεφτά. Πώς έκανα, εξοδέψα. Να πάω να φάω σε εστιατόρια, να πάω, να φάω σε εστιατόρια, θα σκεφτώ, α πούμε, αν δεν πάει προ Θεού. Να πάω. Να πάω εκεί, να πάω ένα ταξίδι, α πούμε, να πάω ένα ταξίδι. Να πάω στο ταξίδι. Θα το σκεφτώ. Εντάξει, δόξα στον Θεό, μπορώ να το κάνω. Κάνω το. Αλλά θα πω ότι παραξωτιάζω, ότι πετάσω. Υπάρχει συγκράτηση γενικώς. Και τα λεφτά αλλάξα σε πιστεύεις. Α, καθόλου. Τίποτε. Κάμια σχέση. Όπως ήμουν είμαι. Όπως ήμουν είμαι. Πραγματικά, και νιώθω το πράγμα. Δεν θα κάνω απόματα επειδή κρατώ λεφτά. Επέρασες που κάποιες φάσεις που επήρενε ο νους σου αέρα και μετά είδες και βελτιώθηκες, ο ξανά νομίζεις ότι ποτέ δεν επήρε ο νους σου αέρα. Και να πήρε, μπορώ να μην το κατάλαβα. Και να πήρε ο νους μέρα, μπορώ να μην το κατάλαβα. Αλλά γενικώς είμαι από τους ανθρώπους που είναι συναισθαλμένος. Έχω ορθολογιστική τάση, δεν είμαι πόντιος που να ξεφύγουν. Όχι. Νομίζω ότι υπάρχει ορθολογισμός και στη σκέψη και στη διαδικασία που ακολουθώ. Εμένα μου αρθώς μου αμυτσής, έστειλαμε χτες μία για μου, ρώτα τον για τα κόφιμπέρι. Γιατί μέσα στο τον, πώς συνεργαστήκα και γιατί να αφήνουν να πιάνουν tips. Ισχυρούν το πράγμα. Tips ξεκίνησαν χτες πέτου. Ξεκίνησαν χτες. Μάλιστα. Έχει κουτί. Δικαιούνται τώρα λίγο να πάει. Χτες πέτου. Εντάξει. Γιατί αποφασίσατε να το κάνετε. Γιατί ζήτησαν το κόσμο πολύ ότι ήθελε να προσφέρει. Και κάποιοι έφυναν λεφτά σε κάποιου μόνου. Και ένα σωστό. Οι άλλοι προτιμάτε να σιάνουν κουτί για να πιάνουν όλοι. Είναι πολλά πιο σωστό. Να πιάνουν τα παιδιά εντζέν προ Θεού. Και ο λόγος που ένιωσε ήταν για ποιος. Δεν θέλαμε να ξεκινήσει να αφήνει τύπ. Εν το θέλαμε στην αρχή. Είπαμε ότι χρωμάρε να πληρώσεις 2-20 καφές σου. 2-20 καφές. Κάποιοι που θέλουν να έχουν 30 σεν αφήναν τα για μέ. Ποιος είναι να πιάει τώρα. Όποιος σε προλάβαινε. Μάλιστα. Έπρεπε κάποτε να βρω μια Σολομονική να κλείσει Σολομόντιος λύση που λαλούμε. Και βάλαμε ένα κουτί τώρα και... Στην Αμερική έχετε το δόμπο 10% tips, 15% tips, 20% tips, Φύνοντα. Αφού πλέον είναι μέσα στην απόδειξη. Γράφει το απόδειξη. Ότι είναι με το tip. Γράφει. Ναι, βεβαίως. Σε όλα καταστήματα έτσι. Έτσι γίνεται στην Αμερική. Ναι. Ρωτάς πόσα της εκατό θέλεις να φύγεις tip. Ναι. Και μπορείς να κάνεις skip, αλλά είναι πολλά με τσίντο skip σε όλα τα... Ξέρεις κάτι. Εξήγα μου λίγο, ερώτησα την προηγούμενη φορά και εξήγησα λίγο τα πλάνα σου, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Αμερική, ζορπάς. Εξήγα μου. Αμερική, ζορπάς. 10 του Δεκέμβρη του 2015 εξήγα το πρώτο μαχαζί. Στο Queens. Το 2018 εξήγα το δεύτερο μαχαζί. Στο Long Island, Carter City. Anyway, έχουμε 4 καταστήματα σήμερα. 3 στο Long Island και ένα στο Queen. Και ανοίγουν ακόμα 2 τώρα. Το ένα είναι στην Αστόρια, κάτω στο τέλεια κέντρο Αστόρια. Που έχει πολλούς Κυπρέους και Ελληνές. Ναι, οι πελάτες μας το 3,5% είναι Κυπρέοι. Μάλιστα. Ελλήνες Κυπρέοι. Το υπόλοιπο είναι ξένοι. Δεν έχουμε πελάτες Κυπρέους ή Ελλήνες. Οι παραπάνω είναι ξένοι πελάτες μας. Άρα εμείς αποδεινόμαστε σε πιο ευρύτερα. Δεν θα πάω να χτυπήσω μάρκετ που είναι μόνο Κυπρέοι ή μόνο Έλληνες. Ο απλός σκοπός είναι να είσαι αποδεκτός
που το μεγάλο φάσμα του κόσμου και όχι συγκεκριμένων κόσμων. Καταλάβεις, δεν θα πω ethnic. Να πάω πιο διεθνές, να πιάω και άλλον κόσμο. Και έτσι γίνεται πραγματικά. Και τον που βλέπουμε ότι πραγματικά αγαπήσαμε μας ο κόσμος ούλος. Και δουλεύουν τα μαχαζιά μαζί με τους συνεταιρούς μας, τους παντελάτους. Οικογένεια παντελάτος που είναι κεφαλονίτες κατά βάση. Αλλά γεννηθήκαν Αμερική τα παιδιά. Και είναι συνεταιροί μας και κάτω. Πραγματικά γίνεται μια πολύ καλή δουλειά. Και είναι πολλά πολλά πετυχημένα καταστήματα. Ίσως που τα πιο πετυχημένα καταστήματα που έχω στην Νέα Νιόρκη τώρα. Απίστευτα πετυχημένα. Πώς κρίνεις την επιτυχία, πωλήσεις, το κόσμο. Concept, το concept όπως έγινε, πολύ σημαντικό. Το concept έγινε στημένο με τα προϊόντα του Πραλίνα που έχουμε στην Κύπρο. Γίνεται εξαγωγή και κάτω. Το 67% των πωλήσεων μας στην Αμερική φεύγουν από την Κύπρο. Cookies, γλυκά του Πραλίνα, αλμυρά. Τα προϊόντα εννοείς, ναι. τα συστατικά και γίνονται τζάμι. Όχι, τα προϊόντα τελειωμένα, κατεψυγμένα, φεύγουν με κοτέινερ, φεύγουν 8 κοτέινερ περίπου το μήνα, κατεψυγμένα, πάνε και κάτω. Και πώς, 32 θέλουν... μέρες φτάνουν στην Αμερική. Α, τέρε. Και απλά δεν βάλουμε το topping που πάνε. Έχει ένα τραπέζι τέτοιο έτσι μεγάλο. Υπάρχουν δύο με σκούφους που τους μάθαμε να... Και κάνουμε είναι το γλάσο, το topping, το γλάσο, το στόλισμα, ξέρω εγώ. Και έχει ένα γυαλί μπροστά. Έρχεται ο πελάτης, θέλω τούτο λέει σου. Ορίστε. Και κάνουμε συνέχεια γλυκά. Που λέμε πάρα πολλά γλυκά, πάρα πολλά γλυκά. Και το άλλο, τα καταστήματα έχουν σε city. Έρχεται ο άλλος, πιάνει μες στο δίσκο, πιάνει ένα δίσκο, βάλει δυο γλυκά, πιάνει σάντουιτς, πιάνει ξέρω εγώ. Πάει κάθεται, τρώει και φεύγει. Είναι τα ίδια μοντέλα, σαν να καταλάβεις ότι μπαίνεις σε ζορπάν. Όχι, ένα αλλαμένο το... Πολλά άλλα. Εξήγαμε το γιατί το αλλάξετε, επειδή έπρεπε να προσαρμοστείς τα... Έπρεπε να προσαρμοστείς τα αμερικάνικα θέλω. Έφτα γραφές ζορπάς με ελληνικά, ας πούμε. Όχι, σίγουρα όχι. Και είναι με ζορπάς, είναι the French workshop τα καταστήματα. Ο λόγος έκανε μια μελέτη τότε και φάνηκε ότι το ζορπάς ήταν κομμωτήριο, εστιατόριο, σουβενίρ, ό,τι σκεφτείς ήταν εκτός κάτι για τρόφιμο. Να σε παραμένουμε σε τρόφιμο. Να πάμε να βάλουμε ζορπάς και να νομίζω ότι είμαστε με τα σουβενίρ. Λοιπόν, το κομμωτήρι. Εξού και επειδή ήταν η βάση ήταν να στέλνουμε τα λόγω της εμπειρίας και του ζαροπλαστείου με γαλλικά γλυκά που ήταν το πραλίνα, αποφασίσαμε να κάνουμε με τον τρόπο να γίνει the French workshop. Εξού και έφυγε το όνομα. Δόξα σου, πάρα απίστευτα καλά. Είμαστε πολλά ευγνώμων στην Αμερική, Νέα Νιόρκη κατά βάση που δουλεύει έτσι. Και από ό,τι μου είπες, έχεις πλάνο για franchise. Μάλιστα. Το franchise θα ξεκινήσει προς το τέλος του χρόνου. Ήδη δουλεύκαμε το 3 χρόνια. Είπες μου, έφασες τη ζωή σου. Τέλειωσε. Είναι έτοιμα όλα. Απλώς το θέμα χρόνου να πούμε ότι ξεκινούμε. Απλά... Ξήγα λίγο το μοντέλο. Το μοντέλο είναι πουλάς franchise. Όπως εξυπηρετώ καταστήματα εφιστάμενα, θα εξυπηρετούμε σε άλλα καταστήματα. Όμως, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε καταστήματα, πρέπει να γίνει σοβαρή υποδομή στην Κύπρο. Για να κάνω σοβαρή υποδομή, έχει 1,5 χρόνο που περιμένω μια άδεια που την πολεοδομία, Λάρνακος τώρα, για να μπορέσουμε να χτίσουμε το νέο εργοστάσιο για να βάλουμε αποθήκευση για να μπορούμε να στέλνουμε προϊόν. Και περιμένουμε να έχει τώρα τόσα χρόνια, 1,5 χρόνο να μας δούμε μια άδεια. Είμαστε πίσω από τον κόσμο όσον αφορά τις διαδικασίες αδειοδότησης σε υποστατικά. Πραγματικά. Anyway, θα τα βρούμε. Νομίζω ότι είμαστε στην τελική φάση. Πολλές φορές φανταζούμε ότι είναι το πράγμα. Καθυστερούν πάρα πολλά υπηρεσίες στην Κύπρο. Πραγματικά έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Πρέπει να γίνει, ακούει χώρε, α πούμε, μπαίνει μέσα στο κοπιό, στη Σαουδική Αραβία. Μπαίνει στο κοπιό, ευκάλει άδεια, ύστερα από μια ώρα θα δει σου άδεια να παραχτήσει. Μέσα στο κοπιό. Εμά πρέπει να πάει στο τμήμα περιβάλλοντο, στο τμήμα υδάτων, στο τμήμα μποτζίνων, στο τμήμα θύρα, στο τμήμα. Για να πιέζει μια άδεια, πρέπει να γυράσει που 8 υπηρεσίε, όταν σου απαντήσουν, να πιάσει, να πάει στην πολεοδομία, να σπάσει για να κάνει ξανά η πολεοδομία. Δεν μπορεί να κάνει. Γίνεται. Πραγματικά είμαστε
ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί εντός υπηρεσίας μας. Έγινε η διαδικασία μας. Και λέω, φταίνει οι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά. Και κάνουν τη δουλειά τους. Okay. Αλλά η διαδικασία, η μεθοδολογία που ακολουθούμε είναι η χείριστη που έχουμε να ακολουθήσουμε. Σαν Κύπρος. Δεν γίνεται να πάει ενώ, ας πούμε, η Ελλάδα ξεκίνησε και γίνεται ψηφιακή τώρα. Μπαίνει μέσα στο κοπιό και βγάλει την άδεια σου, βγάλει τι αιτήσει σου. Κάνει. Εμεί δεν το έχουμε το πράγμα. Πραγματικά. Το μόνο πράγμα που βγάλουμε είναι την άδεια κυνηγίου. Ναι. Άμα θέλω την κυνηγίου είναι 5 λεπτά, μπαίνει και βγάλει. Τίποτα άλλο δεν έχει, ας πούμε, να βγάλει άδεια. Α, έχει το άδεια, έχει άδεια αλληλεία, γιατί κάνω το ψαρά. Και αν βγάλει την γλύωρα. Τι πράγμα. Τα υπόλοιπα, να χτίσει έναν τούβλο, πρέπει να σου πάρει ένα χρόνο και να σου εγκρίνουν. Και αν κατάλαβα, είναι που κάνω. Είναι η μεθοδολογία που ακολουθούμε λάθος. Και τι... ξαναλέω το, δεν μπορώ να πω ότι κατηγορώ. Τι πρότεινες, διαδικτυακά πράγματα, τι πρότεινες. Διαδικτυακά, βεβαίως. Ο άνθρωπος ο οποίος το βεγγάνει, εμείς ακόμα στα σχολεία, στην πεσκόλια, αν θα κάνει τίκη και αν θα κάνει τούκο. Μα για το όνομα του. Άλλο φιδιά. Όχι, τσάμε είμαστε. Συνεχίζουμε. Σου προχωρά στο αδειοδότηση. Άρα, γενικά θεωρείς η Κύπρος υστερείς των επιχειρηματικών τομέα λόγω του ότι έχει πολλά. Όξα θεωρείς ότι η Κύπρος είναι ένας καλός τρόπος να ανοίξεις επιχειρήσει. Πολλά δύσκολο. Η Κύπρος είναι το πιο δύσκολο σημείο να ανοίξεις οτιδήποτε. Στην Αμερική, εγώ θα ξεχάσω την πρώτη φορά που πήγα και πήγαμε για να ανοίξουμε το πρώτο κατάστημα. Ανοίξαμε το 10 Δεκεμβρίου. 10 Δεκεμβρίου. Στις 9 ήρθε έναν κοπέλι, έναν ζυντός, καπελούι, φορέ μια ζακετούα, δεν τον υπολόγισα. I'm a inspector. Well, welcome my friend, λόγω, ξέρω εγώ. Ήταν ο συνέδρος μου, ξέρω, ξέρω τη διαδικασία, ήταν Αμερικάνος, ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ έφτελα, ζήμωνα λίγο, έφτελα δοκιμές ψωμιά, να δοκιμάσουμε ψωμιά, ξέρω εγώ. Όπως έκραε ένα πόντο πατ, και έκανε τίκι, 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 τίκι. Το λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος που ήρθε να ζωγεί όλες τις άδειες. Ένα το έμπηκε μέσα, ήταν ραντεβού, να έρθει να ζωγεί. Ήταν η Πολωνία, ήταν το χτιματολόγιο, ήταν το περιβάλλον, ήταν το δημαρχείο, ήταν όλα, μα όλες οι άδειες που θέλαμε, εκράνεται μέσα στο πάθος του άνθρωπος. Έκαμε τίκ, 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 βάλαν την υπογραφή του και κάνει μια το χαρτί και ξεκινά να δουλεύει να βάλει πολλά ψωμιά. Ένα το! Έκαμε στις αιτήσεις μέσα, κλείσε στο ραντεβού, θα έρθει το κάθε μέρα και τελείωσε. Τούτη έτσι δουλεύει. Εμάς πρέπει να πάει στην Πολωνία, να πάει στο χτιματολόγιο, να πάει στο μπαντρεβάτο, να πάει στο τζι, να πάει στο πόδα. Πού είμαστε. Και να πιάσουμε αυτό το νύπα είναι. Πάει είναι βούρα. Στείλε στα ηλεκτρονικά και απαντήσα 9 του Δεκέμβρη θα έρθουμε να κάνουμε σπέξιο. Η ώρα 9 το πρωί, τελείωσε. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την ημέρα να γίνει καλά ψωμιά από αυτές τις είπα προηγουμένως και κόψε ένα ψωμί, μια λατζία και το κάτω. Και μου ήταν μια κοσέντα και μου έπιαζε το στο χέρι μου, πού είναι το πάθρο. Α, ιστορία μου πάθρο, να πιάω να δοκιμάζω ψωμί μας που βγάλαμε. Δηλαδή μου, μόλις πιάει το ψωμί, δικαιούται να μας κάνει reject και δεν μπορώ να ξαναπιάνε άδεια ποτέ. Δωροδοκία στα χαρά. Δωροδοκία στο λέει. Μα με μια αρχή ψωμί, λέω ότι, ξέρεις, εμείς το μετά του Κυπρέου, και ρε μου μάλλον είμαστε ψωμί, τα καλά που το πήρα μια φούρτα νοικιάζει. Έλασε. Και πραγματικά, εμπορούσε, και μαθά το μετά, εμπορούσε κάλλιστα να κάνει ριτσέ, και τελειώσει, και θα πιάνε το τσάδι. Έκλειε ο χώρος και κανείς. Μόνο με τα δόπια μου και τα άλλα θέλει να μου πάμε η ζημιά. Και να πήγε δωροδοκία. Για μια αξία ψωμί. Άρα θεωρείς ότι δεν είναι ευνοϊκά το έδαφος για να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις στην Κύπρο. Έχει διαδικασία, αλλά σίγουρα μπορούν να ξεκινήσουν μπροστά. Εκτός ποιες διαδικασίες, γενικά, που υπάρχουν λίγους προσωπικό... Βεβαίως έχει πράγμα που μπορούν να κάνουν. Βεβαίως έχει πράγμα που μπορούν να κάνουν. Για το όνομα του Θεού. Ειδικά τώρα με ψηφιακά γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Γίνονται. Όχι αδειοδοτήσεις για έτσι πράγματα, αλλά γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Για επιχειρήσει, ξέρω. Γίνονται, πώ θέλει. Για να μηδενίσουμε τα πάντα. Άρα θεωρείς ότι η Κύπρος είναι ένας καλός τόπος να ανοίξει. Η Κύπρος είναι ο τόπος μας και πίστεψε με, είναι ο καλύτερος τόπος του κόσμου. Είναι ο καλύτερος τόπος.
όχι στο επιχειρήν, αλλά στο να ζει κάποιος, είναι ο καλύτερος τρόπος του κόσμου. Με τις καιρικές συνθήκες, με το που ποιοι είμαστε και που ζούμε. Και ξέρω εγώ, για μένα, ας πούμε, το αλλάξω την Κύπρο για κανένα. Προς Θεού. Η Κύπρος είναι η Κύπρος. Είναι ο τόπος μας. Γεννηθήκαμε, αγαπούμε την. Εξού και τόσα χρόνια η Κύπρος πάντα έχει κάποιο που πάνω της. Είτε είναι Εγγλέζοι, είτε είναι Ενετοί, είτε είναι Τούρκοι. Πάντα είμαστε που πάνω, κάποιος είναι που πάνω της. Είναι και ξένα. Γιατί είμαστε πραγματικά ένα σταυροδρόμο. Σε πάρα πολλά καλό σημείο και ανεξάρτητα τώρα που ταλαιπωρούμαστε να ταξιδέψουμε και ταλαιπωρούμαστε να ταξιδέψουμε τώρα με τη φυγή της άπλης αγωγής που επέναμε σε ευρωπαϊκές πόλεις σε ρόγο και φύγαν τα όμπλα και πρέπει να πάεις με τρεις εταιρείες. Ταλαιπωρία το ταξίδι πλέον. Αλλά, οκ, με το πόδι μας. Ένα σάσι. Πού είναι πάει, ένα σάσι. Είναι και εντός άπλης αγωγής τώρα τελευταίως φαίνεται ότι κάνουν δουλειά. Ταξίδεψα τελευταίως εκεί για Ρώμη με τη ΣΕΦΡΕ και έτσι έχουν πάρα πολύ. Ρώμη. Μάλιστα. Έτσι έχουν πάρα πολύ. Για τις ώρες. Ευρύγορα αεροπλάνα, καινούργια αεροπλάνα, δεν είναι κάθε σύμβος στην πρίτηση που κάθε σύμβος στην Τσαρτέλλαν για το όνομα. Πολλά καλή. Άρα, αρέσκει σου που τον καιρό που πήγαμε στην Ευρώπη, είδες διαφορά στα επιχειρηματικά μου, στην ανανέωση της Κύπρου, ξαναθεωρείς ότι μπορεί να ζει προς τα κάτω, δεν προς τα πάνω. Όχι, προς τα πάνω, για το όνομα του Θεού. Υπάρχει εξέλιξη. Προς τα υπάρχει εξέλιξη. Έχει βοήθεια σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο ότι για μένα κάνουν τεράστια λάθη. Προς Θεού, κάνουν τα λάθη. Αλλά η Κύπρος βοηθήθηκε, πιστεύω. Εξού και ακρίβως είναι τόσο πολλά. Βοηθήθηκε από τη μια, ακριβώς από την άλλη. Δηλαδή παγκόσμια τώρα, αντί στις πρώτες ύλες, πήγαν στον Θεό. Επειδή στο Θεό, ειδικά οι πρώτες ύλες που κάνουμε εμείς τα ψωμιά, ξέρω εγώ, τα αγγλικά, απίστευτο το είναι που συμβαίνει. Ενώ λίγα κάθε μέρα βάλουμε με την ημέρα πάνω οι πρώτες ύλες. Αλλά εντάξει, το άλλο, ήρθαν, στη Κύπρος έβαλε τον εθνικό μεθόδο 1.000 ευρώ. Μου και λέω, και ποιο 1.000 ευρώ πάλι. Το πρόβλημα ξέρει μόνο, ότι μου λες οι εταιρείες αναγκαστήκαν να βάλουν στα προϊόντα τους. Φωνάζουν ακριβά προϊόντα. Ναι, αλλά γιατί είναι ακριβά. Γιατί ακριβώνουν. Ήταν 960, 940 πόσα ο εθνικός κατώτατος και κάναν 1.000. Όλοι που παράγουν και πήγαν και βάλαν πάνω. Εγώ και τρέχω πάνω. Δεν είναι το θέμα μου του ένα σέντα ποιος είναι. Αλλά όταν δεν ευκαινείς, με πόρο ψυχής το βάλεις πάνω. Διερωτούνται, μα πήγαν πάνω τα προϊόντα. Βεβαίως είναι πάνω τα προϊόντα. Βεβαίως είναι πάνω. Γιατί δεν είναι το 1.000 ευρώ ο εθνικός κατώτατος. Τι που πιάνε 940 και άλλοι πιάνε 1.000. Τι που πας στα 1.000, τι που πιάνε 1.000, πας στα 1.050. Άρα εμένα εντόμινο τούν το πράγμα. Άρα εγώ είναι αυτό που να πατακάω, που πώς θα βγάλω. Πώς πού θα βγάλεις, θα βάλεις πας στα προϊόντα σου αναγκαστικά. Για να με σημειώνεις. Άρα ψηλώνεις τους μισούς. Αλλά ταυτόχρονα ψηλώνουν όλα τα άλλα, σαν πως δεν έκαμες τίποτε. Όχι, είχαμε χειρότερα. Χειρότερα. Χειρότερα με ποιον τρόπο. Τα 1.000 τους αξίζουν 920. Δεν αξίζουν 940 που αξίζεται. Στο τέλος της σημαίνει. Και ταυτόχρονα μπορεί να... Ο πληθωρισμός. Μπορεί να πάνε και τόσοι άνεργοι παραπάνω, λόγω του ότι αφού στα 1.000 ευρώ, ο άλλος δεν αξίζει να πιάσει 1.000 ευρώ, αξίζει να πιάνει 850-900 και μετά πρέπει να απολύσει τσίνο. Λόγω του ότι. Να μου αρέσει τους κάμερες. Όχι, πλούς τώρα να μου πω. Πώς είσαι όλες τα μέρη. Τι είσαι. Άρα, εσύ κατέχεις τα πολλά του με την οικονομία γενικά και ο πληθωρισμός και όλα. Κάτι έχω, θα πω ότι είμαι ο καθηγητής, αλλά κάτι. Πολλά σημαντικό είναι άμα... Αναγκάστησε να τα μάθεις. Να δεις πώς χτυπά. Επειδή ένα μικρό πράγμα που αλλάσσει, εσένα γίνεται όλη η επιχείρηση. Είναι όπως την Excel. Αλλάσσεις ένα αριθμό και αλλάσσουν 100 μήνα. Δεν το μου αρέσει τον Ντόμιν. Και κανένας δεν το καταλάβει να μου γίνεται. Δυστυχώς. Ψηλώνει. Όχι, μπορεί να το καταλάβουν, αλλά επειδή παραπάνω θέλουν ψήφους και έχει πολύ κόσμο που σιωπηλά γιατί δεν κατάλαβε κι αν είσαι διαφρονομίζει ότι είσαι διαφρο δικά του, που είναι δικά του στο τέλος της ημέρας. Δυστυχώς. Να πει η κυβέρνηση πιάνει το λαδί της.
Γιατί ακριβώνοντα πιάνει παραπάνω από τούτε και ολιά φαρμίδε, πιάνει ποσοστό μου πια. Άρα η κυβέρνηση κάνει δουλειά τη, πιάνει λεφτά. Ο Κοσμάρης όμως, το πρόβλημα του δεν καταλαβαίνει ότι είναι πολύ χειρότερο από ό,τι έκανε 940 προηγουμένως. Καταλάβες, δηλαδή, θέλει λίγο η φαντασία το πράγμα. Λάθος που κάνουν, αλλά δεν είμαι εγώ νόκρι. Εγώ μια άποψη μου. Αναγκαστικά. Φκένεις, άμα λες κάτι και λαλείς να αλλάξουν τα πράγματα, κρύφεις και καλά. Εγώ λαλώ τώρα, το πάντα. Είμαι από εσείς που φκένεις. Πού φτιάχνει σε πολιτική. Είμαι και στο ΚΕΒΕ σαν στο Συμβούλιο και πολλές φορές ανακοινώνω και για το όνομα του Θεού. Ελλάδος το πράγμα. Να το δούμε. Και γίνονται ανακοινώσεις. Και σαν εταιρεία μπορώ κάποια στιγμή να έχω να μιλήσουμε. Okay. Marketing. Ναι. Μεγάλο θέμα για σένα, ξα αφοσιώνεσαι παραπάνω στην ποιότητα των προϊόντων. Παραπάνω η ποιότητα προϊόντος παραπάνω. Εμείς τον πολλές φορές, και ο Πούλταρο, μπορεί να κάνουμε χίλια δυο πράγματα. Και να βγάλουμε μια ανακοινωσούα, να κάνουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε διαδικασία του μάρκετ καμία δουλειά. Αλλά για μένα, και όμως λέω ότι είμαι τις υπαμούμε τις κόμενα μέσα στα σκοτεινά και μας τώρα. Κάνουμε το πολλές φορές το πράγμα. Μπαίνουμε μέσα στα σκοτεινά, θέλουμε να παίξουμε, κάνουμε το φλάσσο αμύδα με την απολά ώρα που λέγαμε, με τους καλούμενους, είμαστε, φωσκότη, ναι. Τέλος, άλλο πράγμα. Το marketing είναι ένα tool που, εντάξει, για προωθήσεις πράγματα γίνεται, σίγουρα γίνεται. Και γίνεται, αλλά έχει καλή ομάδα. Αφοσιώνεστε πάρα πολλά στο marketing. Δεν είμαστε του πολλού marketing. Είμαστε όσον τόσο. Είμαστε κάτω. Εσύ άμα λέω μη φιλοσοφία. Ναι, είναι θέμα, είπαμε ότι θα είμαστε full marketing σε πράγματα, να φτιάχνουμε, να ανακοινώνουμε, να κάνουμε. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και σε κομμάτι φιλανθρωπίας υπάρχει ένα ίδρυμα στην εταιρεία που λέγεται Μαζί. Το Μαζί είναι Μαρία Ανδρέας Ζορπά Ίδρυμα. Η Μαρία Βάζο. Που είναι μια ίδρυμα που βοηθούν πάρα μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς καν να φύγει προς τα έξω. Είναι κοινοθυμία. Είναι που μένει το πρόβλημα. Θέλουμε να μην τους κάνουμε μέσα στα σκοτεινά ζώα. Δεν θέλω να κάνουμε μια αυκένεια κάμιση έτσι. Πώς βοηθάτε? Πάρα πολλούς. Υπάρχει καταρχήν που είναι η οικογένεια, δεν έχει κανένα μέσα, είναι όλο ξένοι. Και ο πρόεδρος είναι η Ελένη Ανδρέου. Υπάρχει συμβούλιο που βοηθούν πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν προβλήματα διατροφικών διαταραχών. Αλλά εντάξει, είναι πράγμα που είναι ξεχωριστό. Αλλά και σαν εταιρεία που έχει πάρα πολύ τον κόσμο. Αλλά εντάξει, δεν είναι πράγμα που φτιάχνουν έξω και λένε μετά. Εντάξει. Σαν πω και εσείς και στη Tesla, ας πούμε, που είναι η εταιρεία του Elon Musk, δηλαδή είναι πολλά πιο σημαντικό να είναι το προϊόν καλό και να γίνει το marketing που μόνο του, έτσι, στόμα σε στόμα. Και παρά να αποφασιώνεις όλη τη ζωή σου να φωνάζεις και να διαφημίζεις το προϊόν σου, καλύτερα να αποφασιώνεις τη ζωή σου να κάνεις το καλό το προϊόν και μετά να φωνάζεις μόνο του. Ακριβώς. Έτσι λέω το... Έτσι, συμφωνώ, κανόν σε κάποιο πας το πράγμα. Πολλά σημαντικό το προϊόν. Αφού έλεγες, α, τούτο είναι. Παρά, καμία μου, και το ράδιο να παίζει, το κοιμάς το προϊόν μας, το εξαργό μας προϊόν και... Ξέσαι εδώ κατά του σύντου μου μια κουφέτα. Ήταν λίγο πολλές πικρές, πολλές σκόρες. Κατά έτσι, διάξεις τα λίγα. Και εσύ έχουν και έφυγε, ο σύντος μου. Άρα, ήταν που πάντα έτσι, ο... Πάντα έτσι είμαστε, ναι. Εν το που όλο πιέζαμε το πράγμα. Προτιμούσαμε να συγκεντρωθούμε στα προϊόντα παρά στο... Εντάξει, δόξα σου πως, είναι κακό που λέγαμε. Δηλαδή και η μάνα μου. Έτσι φαίνεται. Θα λίγο να το τελειώσουμε. Ω, θα τελειώσουμε. Είπαμε 2 ώρες. Όχι, δεν φύγαμε. Συμφωνήσαμε τώρα. Τώρα έχουμε... Ανάμιση ώρα. Όχι, περίμενε. Σκάλλον αυτή σαν αυτή. Αυτό είναι. Καφέ. Και καφέ δικαιώσε ό,τι θέλεις. Εγώ δεν θα φέρω να σύρουν καφέ να... Εντάξει. Συνεχίζουμε. Πάμε στο TikTok. Να θυκευάσω τις ερωτήσεις που σου γράψα. Γιατί κάθε νύχτα η ώρα 11 ούλοι οι φούρνοι
Πετάσουν το φαΐ. Δεν πετάσουν φαΐ όλοι. Το φαΐ πάει σε συγκεκριμένο τόπο κάθε νύχτα. Έρχονται πρωί-πρωί και τα παίρνουν και πάει σε συγκεκριμένους χώρους που βοηθείται εγώ. Άρα δεν πετάσαι το φαΐ με θυκιά. Ρώτα τον ποιο είναι το αγαπημένο του κούκκι. Και έχει 100 likes στην το comment. Εγώ είμαι το μαύρο με δάσκη σοκολάτα. Μαύρο με δάσκη σοκολάτα, μάλιστα. Λαλή, γιατί δεν κάνουμε το drive-thru. Θέλεις συνηθούς χώρους, είμαστε εκτός. Τι εννοείς αυτή. Θέλει ειδικό χώρο, δεν μπορούμε να βρούμε το χώρο γίνο για να κάνουμε. Πρέπει να χτίσει πιναρκή μαγαζί για να κάνουμε το drive-thru. Και δεν μπήκαμε στην διαδικασία του για τον λόγο ότι έχουμε τους χώρους, τα μαχαζιά που μπορούμε να κάνουμε το πράγμα. Πρέπει να ένα οικόπεδο να το χτίσω ειδικά για drive-thru, όπως κάνει ο McDonald's. Είναι μέσα στο DNA μας το πράγμα, είναι εκτός μας. Δεν ξέρω σε κάποια φάση αν θα το κάνουμε, να αποκλείω τίποτε, αλλά προς το παρόν είμαστε εκτός. Μάλιστα. Λαλούν να φέρεις πίσω το cheesecake caramel. Εντάξει. Ενάρτη. Κατά διαστήματα όλα φεύγουν και όλα ξανάρχονται. Ξέρω. Ξέρεις ότι ένα πράγμα που το είναι, υπάρχει ο κορεσμός. Πουλάς το για 8 μήνες. Χωρίς το ότι κάνει μια καμπύλη προς τα κάτω. Και αν πάει η καμπύλη προς τα κάτω, σταματάς το και ξαναβγάλεις το ύστερα από 3 μήνες, 5 μήνες. Και χωρίς ότι ξανά, χωρίς το ξανά πάει, ξανάρχεται προς τα πάνω. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις την ώρα που σταματάς κάτι και όπου ξεκινάς κάτι. Για να φύγει το καραμέλ, το cheesecake καραμέλ, ήρθε κάτι άλλο. Ήρθε κάτι άλλο. Άρα μπαίνουν, και με ποια στρατηγή μπαίνουν καινούργια προϊόντα. Υπάρχει καθήμερα πωλήσεις, καταγράφονται και τι ώρα πουλώ την τυρόπιτα και πόσες στρατηγές πουλώ, κάθε λεπτό ξέρω και τι πουλούμε να πάσα στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Βάνη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Άρα, με διαδικασία που ακολουθείτε που γίνεται, δεν είναι τυχαία. Και ποιος αποφασίζει, αποφασίζονται από μόνα τους τα προϊόντα. Το εμπορικό κομμάτι. Αλλά φαντάζομαι λόγω πωλήσεις πάντα, ότι πολλά τούτο αφήνουμε. Ο Πάγος Γαβριλίδης βάζει τον πωλήσιο του βασίμου θέλος. Κάθονται, βλέπουν τα, πάσει στον Τάσο, ο Νιός που τα κάνει, ποιος αποφασίζει, και λέει, οκ, κάνουμε το πράγμα τώρα. Στα παραδείγματα φτιάχνει τούτο. Μετά που παρένεση του marketing ότι ναι, σταματά το τάδε, φτιάχνει το τάδε, μετά που δοκιμάστηκε, έγινε κάποια focus group για να αποφασιστεί ποιο να μπει blind test για να ξέρεις ότι φέρνουν και από άλλους συναδελφούς, συναγωνιστές, εισαγωγικά και ελέγχονται πράγματα. Γίνεται ολόκληρη διαδικασία. 18 likes. Γιατί στεφανίζε το γλυκό καριδάτο. Έχω πολλά καρδινάλιο. Καρδινάλιο καλοκαιρινό. Έχω πολλά αποθυμένα. Εντάξει, θα φτιάξει έναν τώρα να τα συζητήσουμε. Αλλά καλοκαιρινό γλυκό. Καλό χειμώνα για ποιο σκοπό. Λαλούδα με, γιατί αθιένω εσύ το χειρότερο ζορπά. Λάθος τους. Να πάσουν τώρα. Έχει υπό καλοκαίρι που αναγεννήστηκε. Αναγεννήστηκε. Έγινε ολοκαίνουργιο τέλειο. Μάλιστα. Είπαμε γιατί στην Αμερική ρωτούν πολλοί. Ρωτούν για την Ελλάδα. Σκέφτεστε στο εδώ. Δεν μπορείς. Τα resources που έχουμε στην Κύπρο είναι πολλά πιο λίγα από ότι οι άλλες χώρες. Έχουμε κόσμο συγκεκριμένο που μπορεί να πάει να δουλέψει. Τώρα στην Αμερική υπάρχουν 3-4 παιδιά, διευθυντές που τα δαμε και φύγουν πάνω και κάτω. Εν και μπορώ να στείλουμε άλλους 4 ή άλλους 10 στην Αγγλία ή στην Ελλάδα ή στο οπουδήποτε για να κάνουν. Έχει συγκεκριμένους στόχους. Και να μην ξεχνούμε ότι είμαστε. Το πολύ σημαντικό είναι να έχει στόχους κάτι. Να τρέχεις ένα πράγμα. Δεν μπορείς να τρέχεις και πράγματα ή 3 ή 4 ή 5. Άρα κάνεις φόκους στην Αμερική, είναι το μεγάλο το μάρκετ. Ακριβώς. Παρά να αφοσιωθούμε σε μητσά-μητσά και να σπάσουμε το... Η Νέα Υόρκη μόνο 20 εκατομμύρια κόσμο. Τώρα, είμαστε στην Κύπρο που είμαστε less than million κόσμος, για το όνομα του. Αλλά, έχει έναν τόπο που έχεις 20 εκατομμύρια βαζεμένους και ας σκέφτουμε τώρα ότι πρέπει να πω στην Ελλάδα, δεν υπάρχει λόγος. Κάμεις φόκους, έκαμε.
Έχει πάρα πολλά πράγματα για specific γλυκά. Μπορείτε να τα φέρετε πίσω. Πρέπει να κάτσεις να θυκευάσεις ενδιαφέρον feedback, να καταλάβεις να μπορεί να λέει ο κόσμος για το... Λαλή, το μαγειρίο, γιατί είναι 24 ώρες. Δεν μπορεί να είναι 24 ώρες μαγειρίο και αναψή μου, για το όνομα του Θεού. Και καταρχήν, που τις 9 και ύστερα, άμα δεις ως τις 9, ως τις 3, η δουλειά πάει έτσι. Ύστερα, θολείς τις τάσεις, δεν το σπάς. Και ξεκινάει η ώρα 6:30-7, ως τις 9. Ύστερα, θολείς μια πτώση να μαγειρεύω να το λέει ποιος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί 24 ώρες όμως. Ποιο, ο φούρνος. Mm. Ο φούρνος είναι κοινωνική η προσέγγιση μας στο φούρνο 24 ώρες. Να βρει το ψωμί του, το φρασλάκι του, το γάλα του, το κάτι του που να εξυπηρετήσει τον κόσμο όταν το χρειάζεται. Πονκιστά πάντα. Είμαστε μόνοι μας ανοιχτοί. Κάποιοι φούρνοι, ξέρω, κάποια περίπτωση. Αλλά εν κοινωνικό το έργο που διατελούμε, που κάνουμε στο φούρνο. Άρα είναι ότι είναι profitable. Δεν είναι profitable. Η νύχτα δεν είναι profitable. Αλλά μπορεί να φέρνει το... Δεν φέρνει τίποτα. Να λέω το εγώ. Ναι, αλλά εγώ ότι μπορώ να πάω στο 24 ώρο, μετά γίνουμε, είναι ο μόνος που είναι ανοιχτός στο 24 ώρο, μετά γίνουμε καθημερινός πελάτης λόγω του ότι ήταν 24 ώρο. Ο Ξάιτ, δεν νομίζεις. Δεν νομίζω ότι πιάνει κόσμο. Άρα νομίζεις χάνεται. Όχι χάνεται. Απλά είπα ότι δεν κερδίζεις στο 24 ώρο. Δεν κερδίζεις. Δεν κερδίζεις με τίποτα στο 24 ώρο. Ενδιαφέρον, αλλά ούτε χάνεις. Μπορεί να χάνεις, είσαι μαχαζιά που χάνεις και πάρα πολλά. Αλλά είναι να είσαι και αμέτρητο όπως χρειάζεται ο άλλος. Κοινωνικό έργο. Ξαναλέω, και εννοώ το πράγμα. Έχουμε, δάμε, λαλή, γιατί δεν κάνουμε την delivery. Κάνουμε delivery, έχουμε το foodies. Υπάρχει ο foodies που κάνουμε delivery, έχει αρκετά πράγματα μάλιστα. Σε ούλα φουρνίζεις πιο άξιο, κάποιοι... Έχει μεγάλες περιφέρειες τώρα που κάνουμε το foodies. Είναι σαλάτες, σάντουιτς, σνακ, καφέδες, χυμή. Κάνουμε αρκετά πράγματα στο φούρι. Και πώς το θεωρείς το με το... Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ναι, φέρνουν σας τεράστιες πωλήσεις του το... Τεράστιες πωλήσεις, οκ, είναι αρκετά. Αρκετά. Έχει ο άλλος που αρκέται να σηκωθεί που σπίνει του να... και θέλει μια δυο σαλάτες να φάει. Εντάξει, βοηθά. Βοηθά τον κόσμο παραπάνω. Γιατί είπαμε ότι okay, να το ξεκινήσουμε δειλά-δειλά και βάλουμε σιγά-σιγά και βελτιώνουμε το. Σιγά-σιγά βελτιώνεται το φούρνο. Και έχει παραπάνω ποικιλία, παραπάνω πράγματα να μπορεί να πιέσει ο άλλος. Ας σου δώσω έναν δισεκατομμύριο, έναν τρισεκατομμύριο ευρώ για να βοηθήσεις τον κόσμο. Πώς είναι να ξοδεύσεις τα λεφτά. Δεν το σκέφτηκα ποτέ. Δεν σκέφτηκα σαν τέτοιο. Δεν μπορώ να σκέφτω. Άμα κρατώ ένα δισεκατομμύριο να βοηθήσω τον κόσμο, δεν ήξερα να μόνο να κάνω. Μπορώ να πελάω θέμα. Πώς είναι να φάεις. Δεν μπορώ να σου πω, απαντήσω τώρα, γιατί μπορεί να το κρατώ να σου πω. Φέρνω το να σου εξηγήσω. Να σου εξηγήσω ακριβώς τι. Ένα δισεκατομμύριο θα βάλω μόνο στην Κύπρο, καταρχήν. Μάλιστα. Μόνο στην Κύπρο. Τίποτα. Να σας στείλω τον κόσμο. Να νιώθει happy, να νιώθει ευτυχισμένος. Και ας βοηθούσες παραπάνω κόσμο που ήταν να το φάει σε άλλο χώρα, ήταν να κάνεις παραπάνω καλό. Εσύ στην Κύπρο να κάνεις επειδή αγαπάς τον τόπο σου. Μπαρέ, είμαστε Κυπρέοι, γεννηθήκαμε δάμε, ζούμε δάμε, δάμε είναι ο τόπος μας. Είναι μεγάλη κουβέντα τόπος. Και πρέπει όλοι να δράμε. Ο τόπος μας είναι η Κύπρος μας. Και πρέπει να αγαπήσουμε την Κύπρο μας παραπάνω από την αγαπούμε. Γιατί πολλοί δεν την αγαπούν. Και δυστυχώς, εγώ να σου πω ένα πράγμα. Έχω μια βαρκούα που σκοτεί, τσά. Ξέρεις να πω το όνομα σαν. Όχι εγώ. Όλοι μας είμαστε, η αποφάση μας ότι πώς θα παίρνουμε. Είναι Κερίνια το όνομα της. Δεν ξέρω Κερίνια, είμαι Αθήνης. Και ο λόγος είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε τους τόπους μας στο ζήτημα. Πον πολλά σημαντικό. Δεν πάω. Εν πάεις, ως πρίνσιπο, θέλεις να πάεις τα κατεχόμενα. Και πήγα μια φορά σε ένα γάμο κάποιου φίλου μου και ήρθα άρρωστος πίσω. Όταν πιάσα το 5 μίλι και είδα έναν που πόθαινε κατεβιλάνε, ήρθα πίσω και είμαι άρρωστος.
πραγματικά. Πρέπει να βρεθεί πραγματικά, και λέω το με πάσα συνείδηση, ότι ό,τι και να κάνουν οι πολιτικοί μας πρέπει να έχουν λύσει. Γιατί άλλος πώς, λειτουργεί και μας πιάνουν τους. Και να χάσουμε τον τόπο μας, να χάσουμε την πίστη μας, τη θρησκεία μας, τα ιδανικά μας. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο. Πρέπει να βρεθεί η λύση. Η χειρότερη λύση είναι η καλύτερη λύση του δεύτερου σημαντικού. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί άλλο να ζήσει το πράγμα. 50 χρόνια είμαστε εδώ με την περιπέτεια μα. Όλοι που είναι. Που ο πρώτο τον τελευταίο. Κάθε φορά που έρχονται οι Τούρκοι έρχονται με χειρότερη λύση για μα. Κάθε φορά, αν δει, ο Τούρκο είναι κάθε φορά στο τραπέζι και μόνο κερδίσει. Τι είχε χάσει. Άρα εμεί δεν το κάνουμε. Μα για το όνομα του. Ψωμάζει, δεν είμαι πολιτικό. Αλλά αυτό που βλέπω και έχω τη διέστηση να νιώθω είναι ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Άρα, εμπίστευκε ότι ήταν καλύτερα να ψηφίσουμε το σχέδιο Ανάν. Όσο πιο γλύωρα λυθεί. Εγώ ήμουν αντίον του, γιατί δεν κάνω το σχέδιο Ανάν. Αλλά δεν είναι το θέμα ότι ήμουν αντίον του εγώ. Δεν πιστεύω ότι το σχέδιο Ανάν. Αλλά ήρθαν τόσα άλλα σχέδια που έπρεπε να δούμε τη λύση. Σαν το τελευταίο, α πούμε, έπρεπε να γίνει. Anyway, έπρεπε να γίνει. Και να βρούμε τις λύσεις μας μέσα στο, με τα προβλήματα, με τα θέματα, αλλά έχει να γίνει μια λύση. Πού είχε ξεκινήσει ο πατήσιο, που για μένα ξεκινήσουμε να δούμε τα προβλήματα και πώς θα τα λύσουμε. Πού είναι να πούμε ένα σκοτειά με φιάμε, ας πούμε. Δεν γίνονται τα πράγματα. Κατά άποψή μου, σαν λέω εδώ, μπορεί να έχει πράγματα που τα ξέρουμε εμείς, σαν κοινός λαοτζίκος. Αλλά είναι πράγματα που νιώθουμε παράξενα όλοι μας. Φοβάσαι ο θάνατο, ρωτά κάποιος δάμε. Αν τα μονάρτια σκαλωσορίσει. Δόξα σου, δεν κάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Να μπούμε να κάνουμε άλλο. Αν δεν κάνουμε άλλο πέντε πράγματα. Οκ. Ένα σιφόν. Αλλά η ζωή γλυκιά. Να μην λέμε πολλά. Η ζωή γλυκιά. Αλλά δεν το φόβομαι. Δεν τον σκέφτηκα να μου πει ο αφοητό. Την ώρα που να πρέπει να κάτσουμε να δούμε και εκεί. Είναι ώρα του όμως. Άρα είναι τσιμάζει και ξυπνά και σκέφτεται το πράγμα. Εγώ η ευχή που βάλω είναι και τα χρόνια πολλά που λέω ο κόσμος ούλος, χρόνια πολλά. Είναι έτσι. Χρόνια καλά. Όσα και να είναι. 100-150 θεκιά, όσο είναι καλά όμως. Είναι και σημαίνει ότι είναι. Αλλά χρόνια καλά. Ποιά στο πότε θέλει να σκεφτείς ότι είναι η καλύτερη ευχή που μπορεί να δεις το άλλο. Χρόνια καλά. Λαλή, θέλετε κι άλλα κοπελούθηκια, ξέρετε. Ναι. Έχω δύο κόρες, αλλά και πέντε να είχα πρόβλημα. Εγώ έχω αδυναμία πολλά στα μωρά και στους γέρους. Τους μεγάλους σε ηλικία. Γιατί όταν πριν 25 χρόνια πιάσει τον κεραυνό στο Στρόβολο, δικαιώσα μια εφημερίδα και γράφε. Οι γέροντας 45 ετών, τότε, 45 χρονών, ήσουν γέροντας. Αντιλαμβάνεσαι να μιλούν. Τώρα, εγώ είμαι 59 και άλλο εγώ μου πάρει. Νεότατος. Κάνω πράγματα. Νεότατος. Βεβαίως. Να τρέξουμε μαζί τώρα, πρέπει να έξω από το γουρός που είσαι γιος μου, εσύ, που είσαι, κάνω τρεις φορές την υγεία σου. Να παραξενευτώ αν με ρέξεις το γουρός. Να παραξενευτείς. Γράμω σου. So, σκέφτεσαι ότι δηλαδή είναι ένα πράγμα που αρέσει, αλλά... Τέλειωσε. Τέλειωσε. Ναι, τέλειωσε. Αλλά λέω σου ότι πραγματικά τα μωρά εγώ αγαπώ τα και τώρα ας πούμε... Α, ήταν που το χέρι σου σαν να είσαι 5-6. Τσουβά. Τσουβά. Είναι ευτυχία. Και κάθε μωρό φέρνει τύχη του μαζί. Εν κάνουμε άλλο γιατί έχουμε οικονομικές δυσκολίες. Πελάρες. Πελάρες. Έχει ο Θεός. Το κάθε μωρό γεννιέται με την τύχη του. Το κάθε μωρό φέρνει την ευλογία του μαζί. Ένα αστεί, ένα έρθει η ώρα του. Το α, δυσκολευκούμαστε οικονομικά. Μα πέντε, εγώ τον ευρεάζω πολύ. Πραγματικά. Ένα έχει έτσι. Το κάθε μωρό έρχεται, γεννιέται και φέρνει την ευλογία του, την τύχη του. Η τύχη υπάρχει. Εγώ πιστεύω στην τύχη. Και πιστεύω ότι είμαι και τυχερό. Σίγουρα. Είναι η κουβέντα που είπε κάποτε ο Σκόπουλος. Δηλαδή, θέλω υγεία, χαρά, μακροημέρευση και λίγη τύχη.
Και λίγη τύχη. Και λέει, καλά, αφού θα δεις τώρα, μου και θες την τύχη. Λέει, τους κοιτάξτε, στον Τιτανικό, λέει τους. Είχε 2.000 άτομα, όλοι υγιέστατοι, όλοι πλούσιοι και όλοι πνίγηκαν. Τι λήφθηκαν, την τύχη. Και έχει απλό το τύχη. Χρειάζεται και τύχη. Τεράστιος παράγοντας ή όχι, ο ξέρω μικρός παράγοντας. Η τύχη. Η τύχη είναι ένας παράγοντας, είτε μικρός είτε μεγάλος, για κάποιους μικρούς ή για κάποιους μεγάλους. Δεν μπορεί να το καθορίσεις το μικρό ή το μεγάλο είναι τύχη. Είσαι τυχερός ή δεν είσαι τυχερός. Δεν μπορεί να το κρίνεις του λόγου. Η τύχη όμως παίζει. Χρειάζεται. Εσύ νιώθεις καθημερινά ότι είσαι πολύ τυχερός. Είμαι πολύ τυχερός και ευλογημένος. Το ξέρω. Πραγματικά έχω μια μάνα που ενώ λίμερα με το καπνιστήρι τη, με τι παραγίε τη, με τι εκκλησίε τη, με τι αγρυπνίε τη. Ένα, αν μου πει, δείξε με έναν καλό Ορθόδοξο Χριστιανό, σου σήμα. Να βοηθήσει με λίμερα τον κόσμο. Να μαϊρέψει, να κάνει, να φτιάξει, να στείλει, να κάνει. Πραγματικά μιλούμε για την προσωποποίηση τη καλοσύνη. Και έχει και το τσουβάλι το βάλω. Και έχει και έτσι έχουν μια. Ο παπά μου, α πούμε, να το πει. Είναι έχω παντελό, είναι αυκάλι κοντός εγώ, σε έτσι που δεν το. Άρα μεγαλώσετε μέσα από το πρόγραμμα και γι' αυτό έχετε τον το... Και είπα, σου είμαστε ευλογημένοι. Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Νιώθεις για την οικογένεια που μεγάλωσες ότι ένα μεγάλο μέρος τούτο είναι η μάμα σου και ο παπάς σου που τα ιδανικά και αξίες που θα το κάνεις. Ναι. Εξήγαμε το λίγο. Είπα σου, όταν μεγαλώσεις ένα σπίτι και έχεις παραδείγματα και πράγματα που σε κάναν να σε προβληματίσουν και να δημιουργήσεις πράγματα μες στο νου σου και στο τέλος και στην κοινωνία, είναι από τι διδάσκει, τι είσαι μέσα στο σπίτι σου. Εμάς πραγματικά διδάσκαμε μας από τον καιρό που είμαστε μωρά, ως σήμερα ακόμα για μένα, ο παπάς μου λέει πάντα για μου, ένα ψέμα, θέλει λέει κατ' να σας στήσει πάλι ψέμα έναν. Θα δεις την αλήθεια, μηνιά και κανή. Ακούσες, να ξέρω. Μέχρι τα 17 μου τρώω αξίδι. Για ψέμα. Όχι, πάντα λέω την αλήθεια και πάντα τρώω. Ποιος το κάνει εγώ, ζητά που πάνω. Ποιος το κάνει εγώ, ζητά που πάνω. Ποιο τα πράγματα. Πράγματα που και λέει μου σε κάποια φάση, οκ, στα 16,5 χρόνια, 17, στη γέννη που θα μην είσαι να πάει μεγάλωσες, θα μου λες τέτοια και απολύτω να φεύγεις, δεν θα στεγείς. Και ούτε εντάξει. Τελευταία φορά κάτι είπα, κάτι γίνει, γέννη, καμά, ποιος το κάνει, εγώ λέω. Σάμπτε, θα το δω, όπα. Ξηδία με άλλος πως. Πάμε ενώ δεν φεύγω, δεν θα κάτσω, δεν φάω. Όχι, όχι, λέει, μου λέτε, όχι, όλα, τέλειωσε. Και φεύγες. Δεν τρώω εγώ στα 16,5 με τρώω. Αλλά έλαβες την άλλη. Ναι, πάνε. Αμέν την έλαβες για να σειρότερα. Όχι, είχε να προσπαθώ να δικαιολογηθώ με ψέματα και στο τέλος πάλι είχε να σφάγει γιατί έλεγα ψέματα. Είναι κάτι θέλει μια φορά και τελειώνεις. Εδέρνες σε κάποιο πόσο... Ού, Παναγιά, εγώ έφα ξύλο του άλλου κόσμου. Πολύ ξύλο. Που τον καλό βαθμό ξαεπίεσαι και στον κακό βαθμό πολλές φορές. Μέχρι τον κακό βαθμό. Αλλά εντάξει, ήταν οι εποχές τότε έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν όπως σήμερα. Έτσι είσαι στους και παίρνεις και φέρνεις για αστυνομία. Για το όνομα του. Έτσι έτσι πράγματα. Έτσι πρόβλημα στις κοιτάζεις και ευχαριστώ. Έτσι, έτσι ήταν τα πράγματα. Anyway. Οι νέοι... Όπα. Χαίρετε. Θέλω, μιλούσαμε για τους νέους πριν. Θέλω να μου πεις έτσι σοβαρά τώρα. Τι χρειάζεται ένας νέος για να έχει μια πετυχημένη και χαρούμενη ζωή. Καταρχήν οι νέοι πρέπει να δουν τι αγαπούν πρώτα. Πρέπει να βάλουν στο γεγονός σου αγαπούν να κάνουν το πράγμα. Μόλις το βάλουν στο νου σου ξεκινάς και σκέφτεσαι ποιος είναι ο στόχος σου. Πώς το βρίσκεις το αγαπάς. Μες στην ζωή έχει κάποια πράγματα που λέει περνάμε το πράγμα. Και αγαπώ τον το πράγμα. Θέλω τον το πράγμα. Τα ούλα σίγουρα να πει ένα πράγμα που το αρέσω. Έναν να. Τι είναι το πράγμα που πρέπει να κυνηγήσει, ό,τι και να. Πρέπει να ξεκινήσει και να πει είμαι φόκου του. Όχι σήμερα, α σήμερα θα γίνω γιατρό. Αύριο θα γίνω από τον κτηνίατρο, μετά θα γίνω από τον πυροσβέστη, αστυνομικό. Γίνεται.
ένα πράγμα που λαλείς θέλω να πάνω κάνω, βάλεις το στόχο και είσαι και επιμένεις στόχος. Επιμένεις. Σημαντικό. Και να πέσει, ξανασηκώνεται. Ενώπως τα κλειδιά. Πρέπει να βρεις το κλειδί για να ανοίξεις. Και ξέρεις, το κάθε, κάθε κλειδαριά θέλει το κλειδί της και το κάθε ψάρι το δόλωμα. Που εννοείς? Που εννοώ ότι τότε τα πράγματα, αν θέλω να ψαρέψω μινέρι, είναι να του βάλω παλαμίδα ή καλαμάρι. Αν θέλω να ψαρέψω από την κουρκουνούα, είναι να το βάλω από το τροφούαρ που μπάρε. Είναι ένα ζυμαρού, είναι πάστε, διαφορετικό το πράγμα το δόλωμα να βάλω το τι θέλω να πιάσω. Άρα ο καθένας μέσα στον εγκέφαλο πρέπει να σκεφτεί το τι θέλει να κάνει και να βάλει το κατάλληλο κλειδί ή το κατάλληλο δρόμο. Κατανοητό. Άρα οι νέοι πρέπει να βρουν να μπους αρέσκει, να μην τα παρατούσει, να διαλέξουν να μπου θέλουν και να καβάλουν το κατάλληλο δόλωμα για να πιάνουν όπου θέλουν και κάνει. Και να επιμένει. Να μην τα παρετούν. Προσπάθεια. Πάντα υπάρχει προσπάθεια. Για ό,τι προσπάθεια. Προσπάθεια. Να προσπαθήσω. Αλλά η προσπάθεια είναι και προσπάθεια είναι που την ψυχή και που δαμέ. Πρέπει να το καταλάβουν όμως. Πρέπει να πονέσουν. Να σφίξουν τόνια. Να επιμένουν για πράγματα. Το γυνάτι για μένα είναι πολύ καλό πράγμα. Να είσαι γυνάτι. Το να είσαι μανοκύκυρος. Συγγνώμη για την εντάξει. Στο τέλος της αυτό γίνεται στον κόσμο μας. Εντάξει. Ή έγινε να κάνουμε με πελάρα. Εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Τι σημαίνει εντάξει. Πρέπει να κάτσεις και να δεις σοβαρά το εντάξει που είπες γιατί το είπες. Πρέπει να προσπαθήσεις, ρε κουμπά. Και να το ξανακάνεις. Το κάθε λάθος που κάνεις πρέπει και έτσι να προσπαθείς να το ξανακάνεις. Πολύ σημαντικό. Το λάθη γιατί διορθωνούμαστε που τα λάθη μας. Όχι να τα εντάξει για να πω είναι. Το ξανακάνεις. Ενώ όπως τους πόντιους. Ανοίγουν την πόρτα και δούμε μια πόντι μπανάνα για με πανόφλουδα. Ού Παναγία μου πάρει να ξαναπιέσω. Σίγουρα να πιέσω. Ναι, πάρει να πατήσω να πιέσω. Έτσι γίνεται. Νομίζω τούτο με το γυνάτι που λαλείς είναι ένας από τους λόγους που δέχτηκες όλες τις φορές να σου κάνω συνεντεύξεις. Είσαι κυρατσής εσύ. Και εν τόν που απλά βοηθά πολλά ώστε να σε αγαπήσουν και να σε εκτιμήσουν και οι άλλοι. Επειδή άμα είσαι πετυχημένος και ξέρω και δεις το γυνάτι στον άλλον, ας πούμε, να το εκτιμήσεις, να το δεις, να του ανοίξεις την πόρτα, να του κάνεις. So, δεν είναι μόνο το γυνάτι για αυτό το πράγμα. Να δεις το γυνάτι και να σε βοηθήσει και να... Το γυνάτι, όχι το γυνατσίς, έσαι θέλω. Έχει πολύ διαφορετικό πράγμα τα γυνάτι. Το γυνάτι, α, εσύ θα σου ξαναμιλήσω ποτέ μου και θα σου ξαναμιλήσω και του μιλάς ποτέ. Έτσι γυνάει τούτο. Είναι άλλο πράγμα. Το γυνάτι να επιμένω σε κάτι που τη θετική πλευρά, να επιμένω να σου πιάω συνέντευξη, δεν κόστα γιατί θέλω να σου κάνω και να με πιάσεις όπως με πιάσεις εσύ, αψά γεμάτα συνέχεια. Είναι και τόσες άλλες συνέντευξη, παραδείγματος. Και ούτε, εντάξει, δεν θα πω ότι ξέρω, αλλά το πράγμα, το προσπαθείς, εκπέμπεις σε μια κάτι ηλικίες που πρέπει να μάθουν πέντε πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό. Αν μπορώ να βοηθήσω, να το κάνω. Εξού και είπα ότι, οκ. Νιώθεις τον το βάρος να περάσεις τούτα πράγματα. Βάρος δεν νιώθω, αλλά θέλω να περάσουν πράγματα. Αν μπορεί να βοηθήσω έστω και λίγο σε κάποιους, να το κάνω με όλη μου την αγάπη, γιατί έτσι είμαστε και πρέπει να βοηθούμε τον κόσμο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσω. Το λοιπόν, αυτό είναι. Το να σου πω. Να σου πω ακόμα ένα πράγμα που το έχω πάντα μες στο νου μου. Μιλούν για ζήλια. Α, ζηλεύει ο Δάνη. Εν τί κακό πράγμα να ζηλέψει. Η ζήλια είναι ευγενή αμήνα. Είσαι καλό και να σε φτάσω και να σε προσπεράσω. Το πρόβλημα είναι ο φθόνος. Αν είσαι καλό, να πιέσεις χαμή να σκοτωθείς για να δε σε ρίξω εγώ. Και να σου βάλω εγώ κλαπ. Ζήλια. Βέβαια δεν είσαι ζήλια. Αλλά που είναι
καλή πλευρά της ζήλιας. Α, δες το, είναι πολύ καλός τούτος. Θεωρεί να μου κάνει, μάλιστα. Εγώ θα προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Μάλιστα ρε κουμπάρα, γίνεις καλύτερος. Με τα χίλια, σέβομαι το παραπάνω από οτιδήποτε. Τώρα, α, τώρα εδώ, να μου κάνει, πες και πες σκοτωθεί. Τούτος ευθόνος, ενώ πως στις κατσίκες του γείτονα. Είπε το Θεό να σου πω κατσίκες και του, δεν και θέλω κατσίκες εγώ, να πεθαίνεις του γείτονα. Καταλαβες, ο φθόνος είναι τούτο πράγμα. Η ζήλια είναι καλό. Είσαι εσύ μες στο γεμόν, σου είσαι έναν το ανταγωνιστικό. Πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Είσαι και σε καλύτερο σαν άνθρωπος. Νιώθεις δηλαδή, προρέξω ρε κουμπάρε στο τροχαδίνι, ποτέ, αν παίζεις μαπάνι, νιώθεις το έτσι. Πολλά έτσι εδώ, ναι. Πολλά έντονος, αλήθεια λέει. Αλλά, εντάξει, μέσα στα χρόνια ήταν ηρεμίας, ηρεμάς. Πόσα μεγαλώνεις ηρεμάς. Και τώρα είναι σε τόσο ανταγωνιστικός. Εξαρτάται σε τι. Να παίξω με δόσερο και είναι κουβέντα με τον κάτω. Ο κάτος που είχε, που τα νύσια που είχε, έχει, έτσι και αλλάξουν τα νύσια του. Να παίξω όσο μπορώ, να προσπαθήσω, να προσπαθήσω, είναι κουβέντα, να προσπαθήσω όμως, να μην με ρίξω βάλει τέρμα. Να το παλέψω. Και σήμερα που είμαι στα 59 μου. Σημαντικό, έτσι θα κάτσω έτσι φάω. Ωραία, μου πάρε. Αλλά παλεύκεις το. Ούλα παλεύκεις το. Με τη... Δώσε και λίγο μια περιχημένη ως γάμος. Πώς που γίνεται. Άμα αφήνει εγώ εις μήκη λόγω. Πάλε, ναι. Πάντα εντούτοντο το σε σχέση με τους ανθρώπους. Έτσι είμαστε οι ανθρώποι. Εγώ έτσι και εγώ άλλος πως και εγώ μεθ' άλλος πως. Έγινε τα πράγματα. Υπάρχει η κοινή η συνένεση για οτιδήποτε. Και που η μια και που η άλλη πλευρά. Και μυστικά τα. Πράγματα πάνω, σήμερα δουλειά. Συνεταιρισμός. Όπως είμαι, είμαι συνεταιρός με τους αρφούες μου. Είμαι συνεταιρός με γυρέκα μου. Είμαι συνεταιρός με δεσκόρες μου. Είμαι συνεταιρισμός. Άλλο πράγμα, συνεταιρισμός στη δουλειά και άλλο στην οικογένεια. Αλλά δεν πάνε συνεταιρισμός. Και άμα βάλεις τον εγωισμό κάτω, λαλιούνται. Ναι ρε κομπάρε, πέσεις κάτω. Άμα φύγει ο εγωισμός, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Σίγουρα έχεις δυσκολίες, αλλά το... Είσαι κανέναν κόλπο να φεύγεις τον εγωισμό, επειδή πολλές φορές εκείνη την ώρα είναι δύσκολο μες στο βράσι του. Η μεγάλη δύναμη ψυχής που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Να καλοχύσεις την ψυχή σου και το πνεύμα σου διαφορετικά. Να σταματά, και αν μπορεί να κλείσει το κομμάτι εκείνο, είναι όπως το ψέμα. Ψέμα, αυτή τη στιγμή, όλοι έχουν ψέματα με. Εντάξει, πώς σταματάς το ψέμα. Πώς. Θα σου πω, γύρισε πάνω τα μάτια σου, ανοίξε το ασά και προσπάθησε να σκεφτείς ένα ψέμα. Δεν θα μπορείς ποτέ σου. Κλείδιο το σου ψέμα. Γκάμπλα, αλλά δεν ξέρω αν είναι πλασίβο, έτσι μου το έκαμε και το σκεφτούμε. Κάμε. Τα χάιν που θωρείς το Θεό, δεν τα χάμε. Κάμε, έτσι. Εν προσπαθάς, κλείδι, δεν μπορείς να σκεφτεί, ρε, ψέμα. Κάμε, το άδεις. Όχι, δουλεύεις. Άρα, είσαι άθρο, ποια είναι η σχέση σου με τον Θεό. Πιστεύω πάρα πολύ. Δεν είμαι της εκκλησιάς καθημερινός. Να πω τα που θέλω εγώ και να προσευχηθώ που θέλω εγώ. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος και πιστεύω. Και πιστεύω λόγω της μάνας μου παραπάνω. Που μας εγκαλούσε με τα ιδιότητα. Προσεύχεσαι δηλαδή σκέφτε. Καλό. Ποια είναι η σχέση σου δηλαδή με Θεό. Είπα σου. Καθημερινής βάσης. Όχι καθημερινής βάσης. Για το όνομα του. Είπα σου. Είπα σου ευκαιρία να πεις εκκλησία. Απλά είπα ότι και πιστεύω ότι είμαι ένα, μπορώ να σου πω, είμαι καλό ορθόδοξο χριστιανό. Διαχωρίζει την Εκκλησία από τον Θεό. Το να πιστεύει, η Εκκλησία να πω, είναι το σπίτι του Θεού, λες. Εντάξει. Εν να πω στην Εκκλησία μου, επομένω να ψω το διαδίκτυο, να βάλω στο σταυρό μου, να σκεφτώ 10 πράγματα, να τα βάλω σαν και να φύγει. Δεν το κάνω γιατί θέλω να κάνω εγώ. Εντάξει. Ένα άλλο μπράβο. Δεν θα με δεις κάτι με κυρία στην εκκλησία. So, πάμε στην τελευταία ερώτηση. Είσαι έτοιμος? Πέτει. Καταρχήν, η πρώτη τελευταία ερώτηση είναι ότι ξιάσαμε να πούμε τίποτα σήμερα. Είπαμε πολύ.
Παμπούλα. Έχει κανένα θέμα που αφήκαμε το πίσω, που είναι ενδιαφέρον, που... Όχι, δεν έχω κάτι. Η τελευταία ερώτηση είναι να πεθάνεις μετά που δουν το podcast. Και πες ότι να πεθάνεις μετά από 50-100 χρόνια, να σκουτούμε πίσω και να δούμε την στιγμή τα τελευταία σου λόγια. Έχεις 30-40 δευτερόλεπτα, πεις τα τελευταία σου λόγια. Αν θα πεθάνεις και μόλις τελειώνει το podcast. Το μάτι σου στον κόλο σου, Βουλαλούση. Θα πεθάνω, γιατί θα πεθάνω. Πες! Με να πω με τίποτε, δεν θα προδιαγράψω εγώ ότι να πεθάνω. Είπαμε χρόνια καλά, ρε. Ναι, σε τίποτε, είμαι καλά. Πες ρε κουμπαρέ, να πεθάνεις, έχεις να πεις ένα μήνυμα στον κόσμο, στην οικογένεια σου. Μα δεν έχω κάτι να σκεφτώ για το θάνατο, είπα σου. Ούτε καν τον επέρασε μόνο μου ο θάνατος. Ούτε λοαρκάζω τώρα προς το... Εντάξει ρε κουμπαρέ, υποθετικό που... Δεν μπορώ να το σκεφτώ ρε, θηδιά μου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι να πω τώρα, εγώ να κάνω τελετές θανάτου, σαν είμαι δαμέσου με πολλά καλά. Όχι ρε κουμπαρέ, έγραζε. Ευχαριστώ σε πολλά. Το λοιπόν, ό,τι καλό σου εύχομαι, καλές επιτυχίες στη δουλειά σου και προσπάθησε να διορθώσεις πράγματα που σε πειράζουν στη ζωή σου. Ευχαριστούμε, παιδιά. Σας αγαπώ. Ευχαριστούμε που είστε εδώ στο τέλος. Γεια σας.